Μεγάλη μου τιμή συνέλληνες που είμαι μαζί σας. Είναι και από Γερμανία και από την Ελβετία. Δεν είναι τυχαίο που ήρθα στη Ζυρίχη και πολλά πράγματα που θα υποθούν και η Ελβετία παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο την οποία της τον έδωσαν αυτό το ρόλο πάρα πολλά χρόνια. Ο τρόπος που κατασκευάστηκε αυτό το κράτος, οι πολλές εθνικότητες που ζουν εδώ, ούτε τυχαίο είναι που δεν έχει μπει σε κανένα πόλεμο, αλλά και όσοι πολεμούσαν, είτε δυνάστες, είτε νικητές, είτε χαμένοι, τα λεφτά τους τα είχαν εδώ. Αυτό θα πρέπει να σας προβληματίσει όσον αφορά με την Ελβετία, την οποία εμείς την κάναμε, και πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς υπηρετεί η Ελβετία, πώς είναι φτιαγμένη, από ποιους είναι φτιαγμένη, και που ποτέ κανένας δεν τη χτύπησε, ούτε τη βομπάρδισε, αλλά παρά τα αυτά, οι νικητές και οι χαμένοι, και όλοι οι νικητές, και από τον Ναπολέοντα, αν θέλετε, όλοι αναποθέτουν το χρυσάφι τους εδώ. Εγώ θα τοποθετηθώ ως εξής. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το κυνήγι των μαγισσών και όλων των δαιμόνων που γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται από όλους τους παγκόσμιους επικυρίαρχους, από όλα τα δόγματα, από όλες τις λέσχες που πολλά δεν τα ξέρετε. Αν βγείτε μια βόλτα στην Ελβετία θα δείτε τα σύμβολά τους, πώς χτίστηκε και ποια σύμβολα είναι πάνω στα δικά μου. Σίγουρα δεν έχουν καμία βάση, είναι όλα δικά μου τα σύμβολα και των θρησκειών, όμως το θέλετε, αλλά και των παρελκόμενων, ναϊτών, ταγμάτων, τα πάντα έχουν ακουμπήσει πάνω στα δικά μας. Δηλώνω από την Ελβετία ότι δεν υπάρχει τόπος συνεργειακός που να μην είναι δικός μου και κατασκευασμένος από τους δικούς μου δημιουργούς. Ακόμα σε όλους μας τους τόπους τους ιερούς και τους ενεργειακούς πηγαίνουν σατανιστές, κερατάδες, όποιος θέλει πηγαίνει εκεί. Δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Χτίσανε πάνω σε όλα τα δικά μου. Πρέπει να καταλάβουμε την αλήθεια και να βγει. Πάντως, να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Κινούμουν σε πολύ υψηλά κλιμάκια. Πίσω από εκεί που εσείς δεν αντιλαμβάνεστε, πίσω από κάθε κυβέρνηση που νομίζετε ότι υπάρχει κυβέρνηση και διοικήστε. Δεν διοικήστε από αυτούς που βλέπετε παγκοσμίως. Το θέμα είναι παγκόσμιο και δεν γίνει ελληνικό. Εάν η Ελλάδα εξαφανιστεί που αυτό θέλουν και δεν θέλει σώσιμο η χώρα η δικιά μου και κανένας δεν μπορεί να σώσει τη χώρα τη δικιά μας παρά μόνο οι Έλληνες. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Χτυπήσανε μωρέ την Ελλάδα μας. Ζείτε και είμαστε σε μια Ελβετία. Τι παράγει η Ελβετία, μπορεί να μου πει κάποιος εδώ μέσα. Από τι ζει. Τι, κολοκυθάκια και λαχανικά μετατρώτε. Παρακάτω, τι παράγει η Ελβετία. Ρολόγια, το δέχομαι, μέχρι πόσο. Τι πλούτο να έχει. Όλοι σας συνδρόμοι είναι γρανίτες. Ποιος τα πληρώνει όλα αυτά, νομίζετε. Ποιος. Έχει χρέωση η Ελβετία ή δεν έχει. Έβγαλα τη λίστα της CIA με τα κράτη τι χρωστάνε. Η Ελβετία λοιπόν χρωστάει. Γιατί χρωστάει η Ελβετία και σε ποιον. Δίπλα μας είναι το Λουξεμβούργο, ένα γραφείο που δεν είναι κράτος. Το οποίο χρωστάει ο κάθε πολίτης πριν 3 χρόνια που το έβγαλα 4,5 εκατομμύρια το κεφάλι. Πόσο αυτό το κράτος είναι 3α και δεν θέλει σώσιμο και ήρθε να μας σώσουν εμάς με 17.000 το κεφάλι. Το σχέδιο είναι μεγάλο και πάνε να αφανίσουν την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Εάν καταφέρουν και αφανίσουν την Ελλάδα και τον ελληνισμό, όλος ο πλούτος που ο πλανήτης έχει κάτσει πάνω σε εμάς και με τον πλούτο το δικό μας, πήραν και τον ιδιοποιηθήκαν. Θα τους επιτρέψετε, θα τους επιτρέψουμε και θα σκλαβώσουν όλους τους ανθρώπους. Ο πόλεμος στον πλανήτη είναι ανθρώπων και μη ανθρώπων. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν δηλητηριασμένα εμβόλια και φάρμακα? Όχι. Πιστεύετε ότι είναι άνθρωποι αυτοί που ρεντάνε και ψεκάζουν όλο τον πλανήτη με χιλιάδες δηλητήρια και μας σκοτώνουν? Πιστεύετε ότι είναι άνθρωποι? Πιστεύετε ότι είναι άνθρωποι μέσα στις τράπεζες? Όχι, μιλάμε τώρα από τους υπάλληλους των τραπεζών. Πίσω από τις τράπεζες. Πιστεύετε ότι αυτό το σχέδιο είναι ανθρώπινο? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος εντάξει τα κατάφερε? Μια οικογένεια η οποία μετά ο γιος του τα κατάφερε και αυτός και μετά και δεν λαθεύει ποτέ το σχέδιο 2.000 χρόνια. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ανθρώπινο? 2.000 χρόνια ένα σχέδιο αφανισμού, δυναστείας, πολέμων. Πιστεύετε ότι αυτό το κάνει άνθρωπος που ζει τόσα χρόνια? Όχι, κύριε, δεν είναι άνθρωπος. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι όλο του πλανήτη και δεν είναι μόνο του Έλληνα. Απλά ο Έλληνας πρέπει να αφανιστεί για να δυναστευτεί όλος ο πλανήτης. Όσο Έλληνας υπάρχει,
δεν μπορούν να πάρουν τον πλανήτη. Δεν σας κάνει εντύπωση. 2012 μιλούσαν ότι ο πλανήτης αποκτεί παγκόσμια κυβέρνηση. Τώρα και τώρα και σήμερα δεν το κατάφεραν. Γιατί δεν το κατάφεραν? Σκόλωσε η Αμερική. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ μπήκα μπροστά και είπα: θα σας λιώσω και θα σας πατήσω. Είμαι απέναντι. Δεν θα μπορούσαμε την Αμερική να τα βρω αφού έχω τρία συμβόλαια μαζί τους. Δεν θα μπορούσαμε πια με την Γερμανία. Η Γερμανία με παρακαλάει. Τώρα δεν με κυνηγάνε οι Γερμανοί όλοι. Ποια Γερμανία, μωρέ παιδιά, ξέρετε εσείς? Ο Χίτλερ δεν πέθανε ποτέ, το γνωρίζετε. Έχουμε φωτογραφίες του 2006 που πέθανε στη Βραζιλία. Να το μάθετε λοιπόν, να σταματήσει λοιπόν αυτή η βαβούρα. Δεν γίνεται από εδώ και πέρα λοιπόν όλο ψέμα. Ζούμε στον υδροχώρο και θα βγουν οι αλήθειες. Εάν δεν μάθουμε τις αλήθειες, δεν θα βγει το ψέμα που είναι κρυμμένο στον αέρα, δεν πρόκειται ποτέ να καεί. Θα ζούμε σε ένα μάτριξ, σε ένα ψέμα. Σε μια λιδωρία. Θα πρέπει να βγει αυτό. Αλήθεια κύριε, ο Χίτλερ είναι μπάσταρδος γιος του Ρότσαϊλ. Πιο ασκανάζει δεν γίνεται. Ούτε διοικούσε, τίποτα δεν διοίκησε. Ούτε τη Γαλλία την πήρε ποτέ. Ποια Γαλλία να πάρει σε 5 μέρες, του τη δώσανε. Η Γαλλία πήρε 400 εκατομμύρια το μήνα. Και έδωσε και όλες τις αποικίες. Και αμέσως ο Χίτλερ, σαν Γερμανός, πήγε σε όλη την Αφρική να πούμε και με το πετρέλαιο. Και βρήκε και τις αποθήκες γεμάτες. Λες και οι Γάλλοι ξέραν ότι θα περάσει ο Χίτλερ από εδώ, άρα κάποιος οργάνωνε τη Γαλλία και έφτιαξε 7 αποθήκες σόβρακα, τόσες φανέλες. Παραδώσανε πλούτο τεράστιο. Τι μας δουλεύουνε μωρά τα ζώα, τι νομίζουνε, με ποιον μιλάνε? Να μας τα πούνε εμάς, να βγουν εδώ απέναντι. Να τα συζητήσουμε που έχουμε ένα σκασμό στοιχεία. Έχουμε για όλους τα πάντα. Ώρα δεν είναι να βγουνε. Πρέπει λίγο-λίγο να το παίρνετε, να το καταλαβαίνετε. Γιατί αν το πάρετε όλο το υλικό, δεν θα έχετε τι να το κάνετε και δεν θα κατανοήσετε. Λοιπόν, για ποιο παγκόσμιο πόλεμο μιλάμε? Πάμε λίγο στην Αμερική. Έχει κράχ το 34, έχει παραδώσει. Αμερική δεν υπάρχει, είναι με μνημόνιο. Είναι όλα τα χαρτιά στον αέρα, σας τα έχουμε δώσει, μπορεί άλλοι να μην τα έχετε δει. Αναζητήστε τα ή ζητήστε τα, δεν τα πάρετε. 1934 η Αμερική είναι πτωχευμένη. Οι άνθρωποι είναι έξω από το Μανχάταν παντού με σκηνές, τους έχουν βάλει από τα σπίτια. Πτώχευση. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, στον πόλεμο πώς μπήκε? Φτιάχνει 150.000 πλοία. Με τι? Ούτε για βάρκα δεν έχεις. 1 εκατομμύριο τάξη, πού τα βρήκες? Δανείστηκε λέει από τον Ρακαφέλερ. Είχε ο Ρακαφέλερ και δεν είχε Αμερική. Κάποιο μας κάνει πλάκα, έτσι. Από πού πήρανε? Τα δικά σου. Πτωχεύσαν την Αμερική και την παραδώσανε. Και σκάει μια Αμερική η οποία να είναι σύμμαχή μας. Να πολεμήσει ποιον, τον Χίτλερ? Στην Αγγλία δεν πήγε, δεν μπορούσε να πάει. Σοβαρά. Για λέξτε τα λίγο να δούμε τι έχει γίνει. Η Τσεχία δεν βάρε, δεν την βάρεσε ποτέ. Τελικά ο Χίτλερ αυτοκτόνησε, αλλά τελικά τον προστατεύει το Βατικανό. Και δεν είναι τυχαία που μιλάμε για την Ελευθερία, που τελικά. Αυτοί που φυλάνε το Βατικανό και είναι το τάγμα του Βατικανού και φυλάνε το κράτος του Βατικανού είναι Ελβετοί, δεν σας κάνει ούτε αυτό εντύπωση? Ή μήπως δεν το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε ότι το κράτος του Βατικανού το φυλάνε μόνο Ελβετοί? Μόνο Ελβετοί. Τι φυλάνε ρε παιδιά? Τα αρχεία. Γιατί δεν έχει άλλη εθνικότητα και είναι μόνο Ελβετοί? Τελικά η Ελβετία ανήκει στο Βατικανό ή το Βατικανό στην Ελβετία? Για να σκεφτείτε το λίγο. Τυχαία που τα καντόνια σας όλα. Έχουμε λέει τον Καποδίστρια. Άντε, το τιμήσα τον Καποδίστρια στην Ελβετία, ε. Και έχετε τη δημοκρατία του Καποδίστρια στην Ελβετία. Αλλά τελικά οι σημαίες σας είναι με τον Δράκο. Τυχαίο που όλα τα καντόνια σας έχουν τον Δράκο. Σας αφήνω να αναρωτηθείτε. Πέστε μου ένα καντόνι που η σημαία δεν είναι ο Δράκος. Ποια? Κανένα. Το καντόνι της Ρήξης δεν έχει Δράκο. Ποιο Δράκο πεθαίνει, φίλε, πού δεν έχει Δράκο? Τον έχει στο πλάι. Όλα σας τα καντόνια. Αλλά τελικά ο Καποδίστρια είναι στη Βέρνη και περιμένει. Έχει σημασία λοιπόν να καταλάβουμε και λέω λοιπόν, υπήρχε περίπτωση ποτέ οι κατασκευαστές σας θεοί και δεν είναι υπήθηκε όπως έχω τοποθετηθεί. Υπήρχε περίπτωση να μην σας δώσουν απλόχερα όταν σας ήρθατε να ζήσετε. Με αφωνία σας δώσαν τον αέρα. Αναπνεύστε όσο θέλετε. Σας είπε κανείς πόσο να αναπνεύσετε? Μόνο η ατζέντα 21 σήμερα που έρχονται τα ζώα και τα λέω ζώα να μην προσβάλλονται, είναι διαπίστωση. Και σε δικαστήριο να μας πάνε και τα ζώα είναι διαπίστωση. Στον πλανήτη διαφημίσανε όλοι ότι από το γένος του Δαρβίνου ξεκινάει ο άνθρωπος και είναι Εβραίος ο Δαρβίνος και ότι ο άνθρωπος είναι από το πρωτέμονο, από τον πίθηκο. Αλλά κατ' εικόνα και ομοίωση ο Θεός μου είναι σαν τον πίθηκο. Ό,τι χρειάζεται να μου πάρει τηλέφωνο. Ποιος το δέχεται εδώ πέρα? Και αν τελικά είναι από το γένος του πυθίκου, ακόμα γιατί έχουμε πυθίκους? Αυτοί δεν είναι άνθρωποι? Είναι μεγάλα τα ερωτήματα, ε.
Και εσύ σε όλο ο πλανήτη έχει σε ένα μεγάλο ψέμα ότι εμείς ήμασταν το πρωτεύον. Γίναμε τον πίθηκο. Μάλιστα. Και αφού εμείς γίναμε, γιατί υπάρχουν ακόμα πίθηκοι? Είναι υποεξέλιξη ακόμα. Εσείς έχετε έλευση. Όλοι οι Έλληνες στο γένος μας έχει έλευση. Και ο άνθρωπος στη γη, που ο άνθρωπος είναι Έλληνας, Ελλάνιος, εδώ στη γη, που κατασκευάστηκε για αυτόν και δεν έχουν τίποτα οι άλλοι, είναι ξεκάθαρο και οι δημιουργοί σου στείλαν τα πάντα. Ανάπνευσε και φάει όσο θέλεις. Σου στέλνει ποτέ το νερό? Αφθονία. Πιέσαι όσο θέλεις. Αέρα, σου στέλνει ποτέ? Ανέπνευσε όσο θέλεις. Η χθόνα, χθόνα είναι γη, για να ξέρουμε. Σου παράγει ό,τι θέλεις. Τελικά παλιά, πριν 30 χρόνια, 40, σκάβανε ένα χωράφι 100 άνθρωποι για να παράξουν το σιτάρι τους και τελικά δουλεύαν όλοι. Αλλά τελικά υπήρχε πείνα. Σήμερα ένα τρακτέρ οργώνει 100.000 στρέμματα. Το ίδιο τρακτέρ το σπέρνει, το ίδιο το κόβει, αλλά τελικά πεινάμε και είναι ακριβή η σπόρη και το φαΐ μας. Τελικά μπήκαμε στην παραγωγή, τα μηχανήματα κάνουν αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, αλλά γιατί να δουλεύουμε, να κάτσουμε εμείς να είμαστε σε ανέλυξη, να παράγουμε παραγωγική σκέψη. Τελικά όλοι δουλεύουμε κάπου, αλλά πού στο διάλογο δουλεύουμε, τι παράγουμε? Όλοι είστε κάπου υπάλληλοι. Όλοι λοιπόν δίνετε την ενέργειά σας και κάποιος την παίρνει και γι' αυτό σε πληρώνει. Με τι είναι αυτό που πληρώνει, τι παράγει? Τελικά τα μηχανήματα έχουν αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά όλοι δουλεύουμε, είμαστε σκλάβοι και κάνουμε 2 και 3 δουλειές και πάλι δεν βγαίνει. Τελικά δεν ζούμε. Αλλά δεν πεινάμε κιόλα. Και ο πλανήτης πεινάει. Και ρίψάει. Αυτό μου το πα. Α, από την εποχή νερό, έτσι. Μας ψήσαν τα ζώα, δεν έχουν νερό. Πήγε το πλανήτη στο νερό. Και έχει καταστραφεί τόσες φορές από κατακλυσμούς. Αλλά τελικά το νερό δεν το έχουμε. Ναι. Και όπου να κουμπίσει στην Ευρώπη δεν πίνετε νερό, το πίνετε εμφιαλωμένο γιατί δεν είναι καλό. Όχι. Ενώ κολοεταιρείες των Εβραίων που πουλάνε νερό, πουλάς μωρέ νερό. Έχεις δικαίωμα, ποιος έχει δικαίωμα να πουλήσει το νερό? Θα πουλήσεις αυτό που κατασκευάζεις. Μπορείς να πουλήσεις νερό? Το φτιάξες? Είναι δικό σου? Το παράγωγο του νερού το πουλήσεις. Το νερό πώς το πουλάς? Το νερό είναι θηλωδόρο, γιατί το πουλάς? Και σας πεις ενώ ότι πρέπει να πίνετε νερό, μην πίνετε από ό,τι βρίσκεται τίποτα. Έχει μέταλλα. Ενώ η κοινωνική δεν έχει μέταλλα. Έχει ό,τι άλλο εκτός από τα μέταλλα, όλα τα έχει μέσα. Για κοιτάξτε πώς έχουν δημιουργήσει τον πλανήτη. Τελικά ο πλανήτης πάει, η αρκούδα ζεστάθηκε ο πλανήτης, τα Ιμαλάγια θα γίνουν παραλία, έτσι μας είπανε. Ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, τι θα κάνουμε? Ναι, θα ανέβει η στάθμη. Εντάξει, η Ολλανδία είναι 6 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Θα πηγαίνει η μοιραία. Η Βενετία στο διάλογο θα πάει. Έτσι χτίσανε. Αλλά τελειώνει το νερό στον πλανήτη. Ο πλανήτης τελικά λιώνουν οι πάγοι, αλλά τελικά οι πάγοι, προχτές η ΝΑΣΑ είπε επίσημα, λέει ψέματα, σας είπαμε, ανέβηκανε 2/3. Όλα αυτά για να ψηφίσουν την Ατζέντα 21. Τα παιδιά και μας χοροϊδεύει. Λοιπόν, ακούστε. Οι κατασκευαστές των Ελλήνων και των ανθρώπων έχουν μεριμνήσει για τα πάντα. Έχετε όσο χρυσό θέλετε, γιατί ο Απόλλωνας κατασκευάζει το χρυσό που είναι ο ήλιος. Και δεν λέγεται ο ήλιος σας Απόλλωνας. Σε όλο τον πλανήτη, πώς λέγεται ο ήλιος, κύριε? Λέγεται Γιαχβέ, λέγεται Σαββαώθ, λέγεται Αβραάμ, λέγεται Απόλλωνας. Γιατί? Ή λέγεται Απόλλωνας ο ήλιος ή δεν λέγεται? Απαντήστε μου, λέγεται Απόλλωνας ο ήλιος ή δεν λέγεται? Το όνομα του ήλιου σας ποιο είναι? Και δεν απαντάτε. Σας ρωτάω, έχουμε έναν απλανέ αστέρα ήλιο. Πώς είναι το όνομα του ήλιου σε όλες τις γραφές, σε όλες τις γλώσσες? Απόλλωνας δεν είναι? Είναι ή δεν είναι? Ή δεν το ξέρετε? Απόλλωνας δεν λέγεται? Γιατί λέγεται Απόλλωνας ή δεν λέγεται κάτι άλλο? Γερμανικό όνομα δεν έχει, κινέζικο δεν έχει? Δεν σας κάνει καθόλου εντύπωση? Ποιος λοιπόν είναι η ιδέα, ο Απόλλωνας? Όλοι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος έχουν ελληνικά ονόματα? Ναι ή όχι, απαντήστε μου. Γιατί? Γιατί δεν έχουν εβραϊκά? Και τότε πώς διάλογο να αντισάτε όλους τους Εβραίους που σας δυναστεύουνε? Πώς το κάνανε αυτό, ποιος το κατάφερε? Η ανοησία δικιά μου ή ήταν τόσο μάγκες αυτοί? Εξηγήστε μου. Ο πλανήτης γιατί πιστεύει λοιπόν σε όλα αυτά τα ψέματα, μέχρι πού θα φτάσει? Πότε θα σταματήσουμε όλη αυτή την ιστορία? Πότε θα κάνουμε την επιλογή που πρέπει σαν άνθρωποι? Δεν σας δίνει κανένα παράδειγμα αυτό? Κύριε, όσο χρυσό χρειάζονται οι Έλληνες τον έχουν. Υπήρχε περίπτωση ποτέ να πειράξει κανένα στον πλούτο σας? Σας λέω λοιπόν ότι εσείς δεν τον παίρνετε. Υπάρχει τεράστιος πλούτος σε χρυσό που είναι ήλιος. Ξέρει κανείς εδώ μέσα να μου πει πώς γίνεται η παραγωγή χρυσού? Τι φανταστήκατε ότι είναι τίποτα με καροτσάκια που το έχουν φέρει στη γη? Ξέρει κανένας εδώ μέσα? Κύριε, ο Χριστός παράγεται από τον ήλιο. Οι ακτίνες του ηλίου
που χτυπάει το σπέρμα της γης, το άλατα της γης, τα άλατα, δημιουργείται ο χρυσός σε ψήγμα. Και υπάρχει παντού, στη θάλασσα, στη στεριά, στα δέντρα, στα φρούτα, παντού. Άρα ο χρυσός παράγεται από τον Απόλλωνα, από κανέναν Εβραίο και από κανέναν άλλον αλλογενή ή από κανέναν άλλον υποθεό μαύρο που νομίζω ότι είναι Θεός. Ο χρυσός παράγεται από τον Απόλλωνα. Καθαρά επιστημονικά και όσο πιο πίσω θέλουμε να πάτε. Και ό,τι υπάρχει μέσα στη γη στερεό είναι από ανακατατάξεις. Κάθε μέρα παράγεται. Όσο ο ήλιος θα χτυπάει το σπέρμα και το άλας της γης, θα παράγεται χρυσός. Και με ιερά γεωμετρία μπορούμε να παράξουμε όσο πιο θέλουμε. Και βέβαια το χρυσό, το πραγματικό, τον τρως. Είναι ο ατομικός χρυσός. Ξέρετε ότι πουλιέται ατομικός χρυσός στον πλανήτη μας. Το γνωρίζετε. Εμείς λοιπόν θα το πω για πρώτη φορά, κάναμε και ένα πείραμα. Φυτέψαμε με ιερό γεωμετρία ντομάτες. 5 ντοματιές. Τις περιμέναμε. Έγιναν στο μισό χρόνο από ό,τι γίνεται μια ντομάτα. Το πείραμα αυτό έγινε στην Κρήτη, στα μέρη του Γιάννη. Φυτέψαμε αυτές τις ντομάτες με ένα ειδικό σχήμα, χάλκινο, το οποίο παίρναγε πολύ συγκεκριμένο νερό και το χτυπούσε μια συχνότητα, πολύ συγκεκριμένη, μέρα-νύχτα. Η συχνότητα δεν θα την πούμε. Υπάρχουν χιλιάδες συχνότητες. Πάνω από τα φυτά υπήρχε ένα άλλο σχήμα που παίρναγε πάλι νερό, το οποίο ήταν νερό μέσα σε ένα εξάρτημα, το οποίο ήταν πάλι με συχνότητες. Η ντομάτα αυτή έγινε τουλάχιστον περίπου γύρω στο κιλό. Την πήγαμε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έχουμε τα χαρτιά. 8 γραμμάρια στην ντομάτα. Εάν κάνω σε καρπούζι δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι 30-40 γραμμάρια, ούτε σε κολοκύθι δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτός ο χρυσός λοιπόν, φανταστείτε αυτό το φρούτο να το φας. Γιατί είναι φρούτο η ντομάτα. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε απλά με ιερή γεωμετρία. Το οποίο είναι δίπλα σου. Ο χρυσός δεν είναι καμιά νου κερατά. Είναι μόνο του Απόλλωνα. Αύριο λοιπόν, φανταστείτε να δώσουμε αυτή τη γνώση. Όλοι λοιπόν θα καταστρέφετε τη φύση για να πάρετε το χρυσό και να πάρει το χρυσό να το πουλήσει στους Εβραίους να πάρει τα χαρτάκια των Εβραίων. Αυτό δεν θα κάνατε. Απαντήστε μου κύριε. Αν σας μάθουμε αύριο λοιπόν να ποτίσετε με ιερά γεωμετρία, θα παράξετε προϊόντα, θα τα λιώσετε, θα τα πετάξετε για να πάρετε το χρυσό, να το πουλήσετε στα υβρίδια για να πάρετε τα κολόχαρτα των Εβραίων. Νομίζω. Ρε παιδιά, καταλάβατε τι θα κάνετε. Θα πάρεις τη θεότητα του ηλίου, τον ήλιο, τον ζωντανό, θα πάρεις το χρυσό που πρέπει να τον φας και θα πάρεις το πουλήσεις να τον κάνεις χαρτάκι. Στο επικεντρικό του επικυρίαρχου. Αυτό θα κάνεις, ε. Πόσο μεγάλη προσβολή είναι και σαν άνθρωπο και σαν νοημοσύνη και σαν οτιδήποτε. Αυτοί δεν έχουν μνήμη. Και είναι το πολύτιμότερο. Είναι ο ήλιος ο ίδιος. Αυτό είναι πολύτιμο. Άρα ο πολύτιμο είναι ο ίδιος που είναι ο χρυσός. Γι' αυτό και πουλάνε νερό, γιατί είναι το πολύτιμότερο. Είναι το αθάνατο. Γιατί σε νερό και σου παίρνει το νερό. Άρα σου ελέγχουν το νερό. Αλλά σου ελέγχουν την αρρώστια, τη συχνότητα, την ένωσή σου με τα άλλα σου σώματα. Γιατί δεν είσαι ένα, γιατί λέμε έχουμε σώμα. Γιατί λέμε ρε παιδιά έχουμε σώμα. Αφού αυτό που βλέπω εγώ είναι κορμί. Όταν πεθάνεις ίδιος είσαι, δεν αλλάζεις, σωστά. Άρα αυτό που φεύγει είναι το κορμί. Άρα σώμα τι είσαι, είσαι πολλά πράγματα μαζί. Πού είναι τα άλλα, είσαι συνδεμένος με τα άλλα σου σώματα. 5 έχεις. Άσε τα άλλα. Τα έχεις, είσαι συνδεμένος. Δεν είσαι συνδεμένος. Σου ελέγχουν το νερό. Σε αποκόβουν τελείως. Φέρει μου ένα νερό να δεις πόσες αρνητικές συχνότητες έχει. Και τι διηγητήρια έχει μέσα. Και το πίνεις χρόνια. Άρα σου ελέγχουν τη ζωή. Η διατροφή την ελέγχουν αυτοί. Τον αέρα τον ελέγχουν αυτοί. Το διηγητήριο, ό,τι πέσει, ό,τι φας, ό,τι πιείς, ό,τι είναι κάτω. Το χρυσό σου τον πήρανε. Τι σου έχει μείνει. Τα κολόχαρτά σου. Τα οποία τι είναι. Υποσχετικά είναι αντιτή. Του χρυσού. Που υπάρχει δεν υπάρχει. Τελικά αλλάξαν το χρυσό με ομόλογα. Με θεό να πάρει. Άρα εσείς πιστεύετε ότι δημιουργεί πραγματική και όχι κάθε σαγιονάρα που κάθεται και γονατίζεται τώρα ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να πιαστεί ότι αυτός είναι Θεός, εκείνος είναι Θεός, η Αγιαλάδα, ο σκύλος, η κάτα ή ό,τι σου δίνει. Γιατί στον ενδείχει και δεν τον βλέπεις. Πάμε στη λογική. Ότι δεν αποδειχτεί δεν υπάρχει. Άντε για. Αποδείχτε αυτά που λέτε. Δεν μπορείτε. Πάμε στο υπαρτό. Πιάσε με εμένα, είμαι υπαρτός. Okay. Πρέπει να ζήσω. Τελικά δεν ζει κανείς. Τελικά δεν ζούμε τίποτα. Δεν μιλάμε για ελευθερία τώρα. Μπορεί να αφήσετε με να ζήσω. Και από τώρα που γεννιέμαι, κάτσε να πεθάνεις να είσαι καλά να δεις που θα πας. Στο διάλογο θα πας. Πού θα πας. Εδώ δεν έζησες καλά-καλά. Άρα κανείς δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Με την ίδια τη ζωή, με το τι θα κάνεις. Με την πραγματική δυνατότητα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι θεοί σου, κατασκευαστές σου και δημιουργοί, όσο δεν βλέπεις τι είναι και που είναι και τι σου δίνουνε, και όσο δεν προστατεύεις αυτά που σου δίνουνε που είναι δικά σου, τόσο θα πεθαίνεις και θα φανίζεσαι. Υπήρχε περίπτωση λοιπόν οι κατασκευαστές μας, δημιουργοί, με ένα τεράστιο σχέδιο, να μην έχουν κανονίσει τον πλούτο σου
Δεν πρέπει να τον δεις εσύ τον πλούτο σου να τον πάρεις. Υπήρχε περίπτωση να μην φυλάνε τον πλούτο σου όταν ο Ιάσονας μάζευε το χρυσό από όλο τον πλανήτη. Πώς θα τον πάρεις το χρυσό? Πώς θα πάρεις τον πλούτο σου? Αν θέλουμε αύριο να λιανίσουμε την παγκόσμια οικονομία, αύριο λοιπόν οι Έλληνες θα έχουν χρυσό νόμισμα. Έλα να με συναγωνιστείς. Σας δηλώνω λοιπόν ότι προστατευμένος και φυλαγμένος από πολλά χρόνια, ο πλούτος των Ελλήνων είναι καλά προστατευμένος. Σου πήραν ό,τι σου πήραν, αλλά έχεις τόσο πολύ που θα τους σκοτώσεις ούτε με το ένα χιλιοστό από ό,τι υπάρχει. Είστε ικανοί να μαζευτείτε όλοι, να φτιάχτε την Ελλάδα, να πάρετε ό,τι θέλετε? Είστε ικανοί? Γιατί δεν το δείχνετε? Γιατί δεν μαζεύονται όλοι οι Έλληνες? Αφού είναι θέμα πλανήτη. Αφού είναι οι Έλληνες όλο τον πλανήτη. Δεν είναι παντού η πόλη μας. Μίλησε ο Βασίλης για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Για ποια Ελλάδα να μιλήσουμε? Η Ελλάδα ήταν από την Αίγυπτο, τα παράλια όλα. Δεν υπήρχε η Ορδανία. Δεν υπάρχει παντού η Ιωνία. Για ποια Ελλάδα, για τη σημερινή? Θα φαντάζεσαι το σημερινό γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Ποια Ιωνία, ποια τραπεζούντα, δεν ήταν όλα δικά σου, ποια Κρυμαία? Ποια Ρώσοι, ποιοι Ρώσοι, ποιοι Βούλγαροι, ποια Βαλκάνια, ποια Ιορδανία? Ποια τραβά η Ιορδανία, να δεις τι γίνεται, όλα δικά σου είναι. Για ποια Μυρητό να μιλήσουμε, για ποια Αίγυπτο να μιλήσουμε, για ποια την Ισία? Να συζητήσουμε, γιατί, ό,τι θέλεις. Για ποιο Ισραήλ, για ποια Σόλυμα, μετά τα κάνανε Ιεροσόλυμα. Άρα λοιπόν, για ποια μιλάει η Ελλάδα ο Βασίλης? Μιλάει για τη μεγάλη Ελλάδα. Αυτή ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν τα πάντα, τα παντού. Είχαμε έδρα και είχαμε και πρωτεύουσα στην Κυπρία. Έχουμε δύο μαντεία στην Κυπρία, γιατί να στα πούνε. Έχουμε τις πυραμίδες, όπου υπάρχει πυραμίδα είναι ελληνική. Ας μας αποδείξει κάποιος τι σημαίνει. Του Χέοπα. Υπάρχει πιο γερή πυραμίδα του Χέοπα που είναι δικιά σου? Τι Χέοπας, μωρέ? Αιγύπτιος ήταν. Πρώτος βασιλιάς της Αιγύπτου είναι ο Μίνωας. Δεν τα ξέρετε αυτά. Μα δεν ξέρεις εκείνο, δεν ξέρεις εκείνο, δεν ξέρεις εκείνο, αλλά στο Παΐσιο. Και γονατίσεις σαν κανάρες του. Ρε παιδιά, να σηκωθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί μιλάμε σε την Ελλάδα. Στην Ελβετία λοιπόν δηλώνω ότι επειδή η Ελβετία γεννήθηκε μετά το 1100, για να ξέρουμε έτσι, μετά το 1100, τώρα φρέσκα, 1100 που συζητάμε δεν είναι η χώρα 900 χρόνια, 950, και 1100 ήταν τρία σπίτια. Δεν ήταν η Ζυρίχη, ούτε η Ελβετία δεν υπήρχε, ο Θεός δεν ήξερε που είναι, το Βατικανό την έφτιαξε. Γι' αυτό και εδώ πέρα κάνω κουμάτο οι ναΐτες, η μπάξη της εποχής, ή δεν το ξέρετε αυτό? Η δικαιοσύνη ποιος την είχε? Το 1300, 1200, 1100, 1400, 1500, ποιος την είχε τη δικαιοσύνη? Είχαμε δικαστήρια από σήμερα? Όχι. Οι εκκλησίες είχαν τη δικαιοσύνη, κύριοι συνέλληνες από όλο τον πλανήτη. Τη δικαιοσύνη την είχαν οι εκκλησίες. Και ήρθε ο Ναπολέοντας, να πούμε, και έσφαζε τα παπαδαριά για να σταματήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Έμπαιναν λοιπόν οι παπάδες στα σπίτια σας, έπαιρναν όποια γυναίκα και όποιον Έλληνα ήθελε και όποιον ξένον ήθελε. Τους Έλληνες τους είχαν κεντράρει καλά. Τους έσφαζαν, τους βασάνιζαν και τελικά λέγανε είναι μάγοι. Και τους έγιναν. Ούτε δικαστήριο ούτε τίποτα. Ο δικαστή ήταν ο καρδινάλιος και έλεγε ό,τι ήθελε έκανε. Αυτές ήταν οι ιερές εξετάσεις. Όλο το μεσαίο, έτσι έγιναν, αγαπητοί μου. Οι μπάτσοι, αυτοί που εκτελούσαν τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις, ήταν οι πότες. Οι οποίοι τους έβαζε ο Πάπας. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη. Και έχω ξαναπεί για απόδειξη ότι το DNA το είχαν τότε. Δεν το είχαν αυτά τα ζώα. Από εμάς το είχαν πάρει. Εμείς είχαμε χεράκι χιλιάδες τεχνολογίες. Γι' αυτό και οι τέκτονες που φτιάξανε την Ευρώπη όλοι, όπως τη βλέπετε, όλες οι εκκλησίες, η Ιωνία, τις μεγάλες εκκλησίες, στο Βέλγιο, στο Γκραν Πλάζα και εδώ, όλα τα κτίρια, δεν υπάρχει πέτρα πουθενά. Βρέστε μοναχαριό σας που έχει πέτρα στην Ελβετία. Πέτρα. Την πέτρα δεν μπορεί να τη δουλέψει κανένας. Όλα είναι χυμιστική. Ό,τι πέτρινο σας φαίνεται δεν είναι πέτρα. Είναι χύμευση. Και εμείς στην Αλεξάνδρεια, εκεί τελειώνουν οι χυμιστές, γιατί είχαμε τη μεγαλύτερη χυμιστική. Όχι χημική, χυμιστική. Είχαμε χυμιστική και όπως και πολλοί ναοί στην Ελλάδα. Πάτε στο ναό του Ποσειδώνα, οι πέτρες, καταρχάς δεν έχουμε θεμέλια πουθενά. Απλά στρώναμε και φτιάναμε ναούς και δεν έπεφτε ποτέ. Άρα είμαστε αυτοί που δεν έχουμε θέμελα. Γιατί χρειαζόμαστε θέμελα. Αλλά κάτω οι πέτρες μας δεν είναι πέτρες, είναι χύμευση. Που σημαίνει σε καλούπι το χυμεύεις. Ειδική φόρμουλα και γίνεται σκληρότερη από το βράδυ. Τέκτονες που λέγανε, οι ελευθεροτέκτονες που φτιάξανε, ναι, είχε τη χημιστική τη δικιά σου. Γι' αυτό κανένας ναός και τίποτα στην Ευρώπη, στην εποχή τη Μεσαιωνική, δεν είναι πέτρα. Ψάχτε το, τρυπήστε το, κοιτάξτε το. Είναι όλο χύμευση. Καλούπι, χυμεύανε, χτίζανε. Και δεν δώσαν και την πληροφορία πώς χτίζανε. Το μυστικό παράγει πάλι εκεί.
Δικό σου είναι. Δεν είναι δικό του. Εμείς κυβέρναμε με μέταλλα. Φτάσαμε λοιπόν τώρα εμείς να κάνουμε τι. Είμαστε τεράστια τεχνολογία μας. Οι ασπίδες. Το μέταλλο. Από το χώμα γίνεται. Χθες ήταν χώμα. Σήμερα λοιπόν σε μάθανε κάποιοι σε μια φόρμουλα ότι το χώμα το σίδερο αύριο γίνεται μέταλλο. Και όταν μιλάμε δεν υπήρχε τεχνολογία, οι ασπίδες των Σπαρτιατών πόσα στρώματα είχαν, ξέρετε. 7. Δεν υπάρχει σήμερα η τεχνολογία να φτιάξει τόσο ψηλό στρώμα. Δεν περνάει τίποτα από την ασπίδα του Σπαρτιάτη. Την πυροβολούν οι Αμερικανοί και μόνο του βουλιάζουν, δεν την τρυπάνε. Όλες αυτές οι τεχνολογίες τι γίνανε εκεί, μας έκλεψαν. Να πάμε στα νεότερα χρόνια. Στην Ελβετία λοιπόν το μήνυμα είναι ότι η Ελβετία κρατάει πολύ χρυσό των Ελλήνων. Χιλιάδες τόνους χρυσό των Ελλήνων το κρατάει η Ελβετία από τα νεότερα χρόνια της Μεγάλης Συμφωνίας του 63 και μετά. Και πριν. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι είστε και έχετε τεράστιο πλούτο από το γένος σας που έρχεται παλαιότερα και για να το διεκδικήσετε θα πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί από άκρη σ' άκρη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση είναι, δεν είναι μόνο με τους Έλληνες. Υπάρχουν Ελβετοί που έχουν ελληνικό DNA. Υπάρχουν στη Γερμανία άνθρωποι που έχουν ελληνικό DNA. Ας τους πούμε φιλέλληνες τώρα. Θα το δούμε σε ένα DNA που είναι εύκολο να το κάνει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στο κέντρο της Ευρώπης που είστε, όπως το έχουν κάνει αυτοί οικονομικό. Ναι, οι Έλληνες, η Ελλάδα και τα δικαιώματα των Ελλήνων έχει χιλιάδες τόνους στην Ελβετία και σήμερα δεν θα επεκταθώ παραπάνω, αλλά από το 63, τη συμφωνία του 63, έχουν έρθει χιλιάδες τόνοι ελληνικού χρυσού. Και προγενέστερα υπάρχει χιλιάδες τόνοι ελληνικού χρυσού, που είναι σκαμμένοι όλοι οι Ελβετοί από κάτω, σον και καλά να την κάνουν καταφύγια. Ας βάλουμε λοιπόν να ενωθούμε, γιατί μόνο ενωμένοι θα κατακτήσουμε και θα πάρουμε πάλι τα δικά μας πίσω και είναι αδιανόητο να συζητάμε για οικονομικά θέματα, ιδιαίτερα με τόσο πλούτο, εκτός από τον Παγκόσμιο Ταμείο που λέω, εκτός από τα Παγκόσμια Ταμεία, αυτά που σας λέω είναι άλλη συμφωνία, η Ελβετία, έχουμε τα πιστοποιητικά, τι ακριβώς είναι στην Ελβετία, σαφώς δεν είναι η ώρα να το βγάλουμε ακόμα πάνω, πρέπει να δυναμώσετε, να ενωθείτε και να καταλάβετε ότι τίποτα παραπάνω και λιγότερο από το να ενωθείτε, ώστε να δώσετε το μήνυμα σε όλους τους λαούς που είστε στην Ελβετία. Να ανοίξετε γρήγορα γραφείο στην Ελβετία. Να έχετε να φέρετε και Ελβετούς. Γιατί είδατε και αποδείξαμε στα Παγκόσμια Ταμεία. Είναι όλες οι χώρες έχουν από τα παράγωγα που έχει παραχθεί λόγω των συμφωνιών. Έτσι γίνεται. Από αυτό πληρώνεις. Από τους φόρους και από τη συμφωνία που έχουμε μόνιμους πελάτες και πουλάμε σε συγκεκριμένες τιμές από την παγκόσμια αγορά στους πελάτες μας που είναι οι πολίτες. Αυτές είναι οι συμφωνίες. Δώστε τους τα νούμερα. Ενημερώστε τους. Τους Ελβετούς. Ενημερώστε τους Αυστριακούς. Ενημερώστε. Δικά τους είναι τα χρήματα. Μην τους βλέπετε που δεν τους πειράζουν ακόμα. Θα τους λιώσουν όλους. Τελειώνει ο πλανήτης. Τελειώνουν οι άνθρωποι. Θα σου κλέψουν τον πλούτο. Θα σου βάλουν ένα τσιπάκι. Θα καταγράψουν τι έχει σήμερα, που είναι μόνο χρέη. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό το πλούτο. Όλη αυτή τη φούσκα που έχουν παράγει και νομίζουν οι επικυρίες ότι είναι κάτι, θα στον πάρουν. Πριν στον πάρουν πρέπει να επέμβουμε. Για να επέμβουμε ξεκινάμε με τους Έλληνες, γιατί εκεί δώσαν τη βάση, εκείνο πρέπει να σκοτώσουν πρώτα, αλλά ουσιαστικά σημαδεύουν όλο τον πλανήτη. Γιατί δεν μιλάει κανείς. Πού είναι οι Πορτογάλοι, πού είναι οι Ιταλοί. Γιατί μιλάνε οι Έλληνες. Γιατί αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί πάλι από την Ελλάδα ξεκινάει. Αντίκτυπο έχει όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Μα τα Παγκόσμια Ταμεία. Πάμε λίγο ρε παιδιά σας παρακαλώ. Εκτός από αυτά, δείχτε τη συμφωνία όλοι που είναι 118 σελίδες που έχουν όλα τα κράτη. Και υπογράφουν όλοι οι αξιωματούχοι κάθε χρόνο τα κέρδη του κάθε κράτους. Δεν έχουν κι αυτοί, μόνο εμείς έχουμε. Σπάει από εμάς, αλλά μαθαίνουν κι αυτοί. Άρα ο πλανήτης θα σπάσει όλος μαζί. Εάν δεν σπάσει ο πλανήτης μαζί όλος, η Ελλάδα δεν θα αναγυθεί. Δεν γίνεται. Γιατί το σπίτι της Ελλάδας μένει στον πλανήτη. Μα το σπίτι μας. Είναι όλες οι υπογραφές των κρατών, πρέπει να μπείτε μέσα στα παγκόσμια βιβλία και έχει όλες τα κράτη με λογαριασμού σε κάθε τράπεζα, το κάθε κράτος τι έχει. Είναι όλος ο πλανήτης στα παγκόσμια βιβλία. Δεν είναι μόνο της Ελλάδος. Άρα δεν δείχνω κάτι που έχουμε μόνο εμείς. Εμείς το κάνουμε αξιοποίηση τώρα, γιατί τώρα είμαστε σε δύσκολη θέση και πάνε να μας αφανίσουν. Μα όλα τα κράτη έχουν όμως. Γιατί δεν το δίνουν.
Είναι τεράστια η ώρα αυτή που έχουν επιλέξει αυτοί να κάνουν τον πόλεμό τους και εμείς οι μάχοι μας είναι να δείξουμε τι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Άρα είναι πλανητικό το θέμα, δεν είναι μόνο γενικό. Ξεκινάει από την Ελλάδα όμως. Γιατί η Ελλάδα είναι η ακμή του δόρατος. Από εκεί ξεκινήσαν τα παγκόσμια ταμεία. Γιατί τα παγκόσμια ταμεία ξεκινάνε από τον Αλέξανδρο. Και από το Χρυσό Γένος που πήγε να φτιάξει και να ενώσει μια αποστολή του ο Φίλιππος ο Α. Συνέχισε ο Φίλιππος ο Β, ο πατέρας του Αλέξανδρου, και ο μικρός έφτιαξε όλη την αυτοκρατορία. Πεθαίνει ο μικρός, τον λέω μικρό γιατί είναι ο μικρότερος που πέθανε από τους τρεις, σκοτώνουν πατέρα, τον Φίλιππο τον Α. Αυτός είναι ένα τεράστιο πρόσωπο, το οποίο αυτό πνίγουν οι Εβραίοι σήμερα στις τελετές τους. Ο Β, που ενώνει τους Έλληνες με το σπαθί, ενώ ο άλλος τους έχει ενώσει με τον λόγο, και κατασκευάζει πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Και ο Αλέξανδρος που ακουμπάει στην πλατφόρμα φτιάχνει 623 πόλεις πούντες. 123 Αλεξάνδρες πούντες. Έφτιαξε πόλεις. Πόλη σημαίνει κοινοβούλιο, δημοκρατία, αγορά, βιβλιοθήκες. Ούτε. Και πάνω σε αυτή την αυτοκρατορία, όταν σκοτώσαν τον Αλέξανδρο, που πάλι με προδοσία, και οι τρεις είναι δολοφονημένοι, οι επικυρίαρχοι πήραν τους στρατηγούς και χτίζουν στις πλατφόρμες των Ελλήνων όλο τον πλανήτη. Έτσι όπως είναι σήμερα. Με ποια λεφτά και το λένε. Το λένε. Οι Ρώμοι ήταν πάντα οι κουρίτες. Έλληνες ήταν συσύγκλητο. Με δικαίωμα της βασιλείας μόνο οι Έλληνες. Το Βυζάντιο χτίζεται στον οίκο, λέει του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στα λεφτά και στον οίκο και στις δυνάμεις και στις δυνατότητες και στα δικαιώματα. Τυχαίο. Μέχρι σήμερα οι βασιλιάδες βγαίνουν υποτίθεται Έλληνες. Αλλά αφού το ψεύδος έφτασε μέχρι το κόκαλο, η κάθε βασίλισσα παντρεύεται έναν βασιλιά Έλληνα, δήθεν, όπως ο Φίλιππος, όπως ο Χουάν Κάρλος πριν τη Σοφία και άλλοι βασιλιάδες. Και φτιάξανε το γένος το ψεύτικο το βασιλιάδο. Ενώ για να γίνεις βασιλιάς στην Ελλάδα ήσουν ψηφισμένος, αλλά υπό ποια έννοια. Δεν ψηφίζαμε εδώ μέσα ποιος θα γίνει βασιλιάς. Ερχότανε το άτομο που έπρεπε, που είχε τις δυνάμεις που έπρεπε, την αποστολή που ήταν αναγνωρισμένο. Και έπρεπε οι Έλληνες να ψηφίσουν ότι τον αναγνωρίζουν. Όχι η ψηφοφορία κάποιος να κάνει τον βασιλιά ή τον θαλαμοφύλακα. Ήταν εκείνο το άτομο που έπρεπε, που ερχόταν μια αποστολή, το οποίο το βλέπανε ποιο είναι και ψηφιζόταν ως αποδοχή αναγνώρισης. Αλλιώς πώς θα γίνει βασιλιάς. Παντού. Στην Αθήνα. Η Αθήνα, για ποια Αθήνα μιλάμε. Βεβαίως, παντού. Παντού. Αλλά για ποια Αθήνα να μιλήσουμε, του 4ου αιώνα. Αυτοί μας προβάλανε, οι Χαζάρια, τότε τη χάσαμε την Αθήνα. Ο 4ος αιώνας δεν είναι δικός μας. Ας το λένε χρυσόν αιώνα. Ο Περικλής ήταν τι ήταν. Τι ήταν ο Περικλής. Πέστε μου τι ήταν ο Περικλής. Μιλήστε ρε παιδιά. Δεν είμαστε. Τι ήταν ο Περικλής, σας ρωτάω. Τύρανος. Και ήταν η Αθηναϊκή Συμμαχία. Στην Αθήνα πληρώνανε οι πόλεις όλες με την Αθηναϊκή Συμμαχία φόρο υποτελείας. Τότε η Αθήνα είχε πέσει. Ναι, και ο Περικλής ήταν γεφυραίος, αδελφέ. Και ο μοναδικός ναός που δεν έχει γίνει στον ιερό αριθμό Φ είναι ο Παρθενώνας. Μετρήστε τον Παρθενώνα και άμα είναι στο Φ, ελάτε να μου το πείτε. Ποιος τον ονόμασε, οι Έλληνες. Όχι, δεν το πήγε είπαν οι Έλληνες. Το είπανε μετά που σου γράψαν την ιστορία οι άλλοι Χαζάροι. Αλλά και κάτι άλλο, άμα μου βρείτε ένα βιβλίο με ελληνική γραφή, όπως είναι πρωτότυπο, με μικρά γράμματα, όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα και διαβάζουμε είναι γραμμένα με μικρά γράμματα, μεταφρασμένα και παραφρασμένα από τους επικυρίαρχους, Εβραίο-Χαζάρους. Πότε η μικρή γλώσσα και τα μικρά γράμματα επιβίωσαν επί Βυζαντίου. Γιατί? Φέρτε μου ένα κείμενο του Περικλή. Φέρτε μου ένα κείμενο πρωτότυπο του Αριστοτέλη, του Πλάτανο. Μέχρι και τα ορφικά μας που είναι τα ιερά κείμενα των Ελλήνων μας τα φέρνει υποτίθεται ένας επωνόματι Πασάς. Άκου όνομα Πασάς, ελληνικότατο. Μεταφρασμένα λέει που του τα έδωσε ένας καλόγερος. Όταν ακούς καλόγερο δεν είναι ένα παιδάκι το οποίο πάει να σκητέψει. Καλόγερος που γράφει, γράφει εγκάθετα, με οδηγίες.
Και πάρ' τα ορφικά σου τώρα να τα πας εσύ ότι είναι ορφικά σου. Είπε ρε ο Αριστοτέλης, το έπαιρνε, φέρ' το εδώ. Πού το πρωτότυπο. Κανένα πρωτότυπο δεν έχεις. Όλα είναι παραχαραγμένα. Και τα έχουν γράψει στοχευμένα. Και λείπει η πολιτεία μέσα, αλλά και πάρα πολλά είναι παραχαραγμένα. Από τα ορφικά μας, από τα πάντα. Δεν έχουμε κανένα πρωτότυπο κείμενο. Έχουμε την Ιλιάδα. Ούτε. Πού κάηκαν στην Αλεξάνδρεια οι βιβλιοθήκες. Πού υπάρχει η πηγή αυτή που το λέει ότι κάηκαν. Εκεί πού είναι ο ψαλός ο πλούτος ελληνικός. Τον έχουν κρύψει. Ποιοι. Αυτοί που σε δίνουν σήμερα. Ποιοι να το κρύψουν ρε φίλε μου. Ζήσε ένα ψέμα μεγάλο. Ζει στον 4ο αιώνα η επικυρίαρχη Χαζάρη που είναι σήμερα. Ποιο σε δυναστεύει σήμερα. Από ποιον διοικείσαι σήμερα. Οι θρησκείες όλες που ανήκουν. Στους Έλληνες δεν ανήκουν. Στους ανθρώπους δεν ανήκουν. Πού ανήκουν. Όλες οι λέσχες και ιστορίες που ανήκουν. Σε ανθρώπους. Ή γεννήθηκαν για τους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν σε δυναστεύουν. Όλο σου τον πλούτο και την γραμματεία είναι κρυμμένος. Καμένος δεν είναι. Κρυμμένος είναι. Ποιο θα το κάψει. Είναι? Είναι μια απόδειξη. Η απόδειξη είναι ότι μου τα έχει μεταφράσει σε μικρά γράμματα και δεν μου δίνει τα πρωτότυπα. Είναι απόδειξη γιατί μου δίνει τη μετάφραση και δεν μου δίνει το κανονικό. Όχι, όχι, κάτσε κοίτα, κοίτα. Έλα να βάλουμε τη λογική μα, μια και κάνει έτσι και ακριβώ το θέτει, επειδή είναι και ο κόσμο εδώ πέρα. Εσύ το λε άποψη. Εγώ το λέω απόδειξη. Εγώ δεν είπα κάτι. Με διακόπτη. Άκου λοιπόν τι σημαίνει απόδειξη. Δέχεσαι ότι τα κείμενά μου υπάρχουν και είναι με μικρά. Σωστά, το δέχεσαι. Άμα τα δω, το δέχομαι. Ωραία, αυτά διαβάζω. Άμα το δω. Φίλε μου, έλα να κάνω μια επίπεδο κουβέντα. Σήμερα διαβάζουμε στα βιβλία μας την Ιλιάδα. Σωστά. Την έμαθες. Πήγες στο σχολείο, στα ελληνικά. Σου λέει, κύριε Ιλιάδα είναι αυτή. Σωστά. Είναι με μικρά. Άρα υπάρχει απόδειξη ότι αυτό που τα έγραψε έχει το πρωτότυπο. Μπορεί να καταλάβει. Φίλε μου, κοίτα τι σου λέω, μη σκέφτεσαι εδώ. Λογικά. Εσύ πάει, μου λες άποψη και με προσβάλλεις. Γιατί προσβάλλεις τη λογική μου. Κοίταξε πώς την προσβάλλεις. Όχι, η θέση δεν μπορεί να είναι ότι κουστάρεις. Η λογική. Μου έχεις γράψει την Ιλιάδα και μου τη μαθαίνεις στα σχολεία μου. Σωστά. Μίλα. Οκ. Okay. Από πού την πήρες. Από πού την έγραψες. Υπάρχει μια άποψη. Άκου φίλε μου, δεν απαντάς. Άσε τι με νοιάζει η άποψη. Για να κλείνουμε λογικά την κουβέντα. Αν δεν μας νοιάζει η άποψη. Μου δίνεις ένα κείμενο. Μου λες ο Αριστοτέλης είπε αυτό. Πολύ ωραία. Από πού το έγραψες. Από το πρωτότυπο. Okay. Δώσε μου το πρωτότυπο. Όσο δεν μου δίνεις το πρωτότυπο, εσύ είσαι ο ψεύτης. Όχι εγώ. Εγώ με θύμα. Άρα δεν υπάρχει καν. Αυτό καταλάβες. Κύριε, καταλάβατε τι λέμε. Ναι, ναι. Κύριε μου, μου έγραψες ένα κείμενο. Το οποίο μου το μετέφρασες στα μικρά σου ή στα αγγλικά σου. Βγήκε προχτές η Αγγλία και λέει: έχουμε κάτι κείμενα εδώ και τα γράφουμε στα αγγλικά. Οπ. Καλά κάνετε. Δώστε το μας και εμάς να το διαβάσουμε. Δεν μας το δίνει εμάς η Αγγλία, παρά το γράφει στα αγγλικά και το δημοσιεύει. Γιατί να είναι αλήθεια. Δεν σε πιστεύω, αδερφέ. Και κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω πουθενά. Εγώ ξέρω. Όποιος πιστεύει δεν ξέρει. Όλα τα άλλα, σφάχτε τα όπως έχω πει. Δώ μου το κείμενο μου, αδερφέ. Καλά έκανες. Πολύ καλά, εργάστηκες, ωραία. Έγραψες την Ιλιάδα μου, ναι. Δώ μου την Ιλιάδα μου, διάβασα κι εγώ. Γιατί μου κρύβεις το πρωτότυπο και μου βγάζεις την Ιλιάδα. Άρα λοιπόν εγώ έχω αποδείξεις. Δεν έχω άποψη, εσύ λες ότι έχεις άποψη. Εγώ έχω απόδειξη. Και η απόδειξη είναι ότι υπάρχει η Ιλιάδα που τη μαθαίνουμε, ή ο Αριστοτέλης, και τα πρωτότυπα μου δεν μου τα δίνεις. Άρα εσύ από πού τα πήρες και τα διάβασες. Σου είπε ήρθες στον Κύπρο ο Αριστοτέλης. Άτσι, μπράβο. Δώσ' τα μου λοιπόν πάλι να τα διαβάσω εγώ, για να τα διαβάσουμε όλοι εμείς, που είμαστε και Έλληνες. Αυτό είναι απόδειξη. Αυτές είναι οι αποδείξεις. Εκεί πρέπει να μείνουμε. Γιατί... Και όχι τώρα έχω άποψη. Τώρα μας τα έδωσε, λέω, καλό καλόγερο στο καλό. Λάμπορ, εμείς δεν πιστεύουμε στην καλοσύνη. Υπάρχει καλό και κακό για μας, γιατί έχω πει: η αλήθεια δεν έχει ούτε καλό ούτε κακό. Η αλήθεια είναι απόλυτη. Δώσε μου τα κείμενά μου και μεταφράσε τα εσύ στα αγγλικά, στα γερμανικά. Και αν εγώ δω ότι εκεί μέσα έχει παραφράσει κάτι, να παίρνω. Τώρα δεν μπορώ να παίρνω. Τραμπλές αυτό είναι. Σοβαρά αυτό είναι. Γιατί άμα μου δώσει τα κείμενά μου, θα δω και την ορθογραφία μου, θα δω και το συντακτικό μου, θα δω και τη γραφή μου που είναι αλλιώς, γιατί εγώ ξέρω πώς είναι η γραφή μου. Εσύ με έχεις πάει έτσι λοιπόν και εσύ μου δηλώνεις τώρα και μου έχεις αλλοιώσει τα πάντα. Και σήμερα στα σχολεία μας κάθονται δεκαετία και βγάζουν τα βιβλία του σχολείου. Και τα γράφω πως θέλω. Βέβαια, μου καταλαβαίνει ότι ο Αλέξανδρος είναι σφάχτης από το Χίτλερ. Και σφάχτη, καλά και πούστη. Φτάνει παιδιά, έτσι.
και δεν βγήκε ένα Υπουργείο Εξωτερικών να μιλήσει. Όλο αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί σήμερα στη χώρα σου είσαι υποκατοχή και δεν έχεις τίποτα και δεν ορίζεις τίποτα. Ο πλούτος λοιπόν υπάρχει από πολύ παλιά σε εσάς. Μην το βλέπετε λεφτό. Υπάρχει πλούτος πραγματικός. Σήμερα στην Ελλάδα σκάβει η αρχαιολογία η Αμερικάνικη. Και ό,τι γουστάρει το παίρνει. Το ξέρετε, μωρέ. Προχτές έβγαλε, λέει, από την Αμφίπολη ένα νόμισμα. Λέει, το βγάζει, λέει, στη δημοπρασία η αρχαιολογία. Ποια αρχαιολογία, είσαι αρχαιολογία. Σκάβουν οι Αμερικάνοι. Ποια Αμερικάνοι. Εγώ δεν ξέρω την Αμερική. Οι άνθρωποι στην Αμερική είναι ευκολόπιστοι, είναι ανοιχτοί, είναι αγκαλιά, είναι γάμο τα παιδιά. Τι να σας πω. Έξω καρδιά είναι. Δεν μιλάμε για αυτήν την Αμερική. Μια σιωνιστική Αμερική που σκοτώνει την Αμερική και τον άνθρωπο. Για αυτούς θα μιλήσουμε. Δεν μιλάμε για τα παιδιά στην Αμερική, για τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αγνός, είναι αγαθός. Είναι καλοπροαίρετος στην Αμερική. Δεν είναι πάλι άνθρωπος. Ποια Αμερική λοιπόν σκάβει και μου κλέβει ό,τι βρει. Ό,τι βρει τα μαζεύουν. Χρυσά, διαμάντια, ό,τι ιστορία στα παίρνει. Ποιο τα παίρνει, η αρχαιολογία μου. Ποια αρχαιολογία μου. Μα το Υπουργείο Πολιτισμού και το Θεσσαλονίκη μου το έχουν πάρει οι Εβραίοι. Εφτάνει μέχρι εδώ. Τι σημαίνει Εβραίος, να το μάθετε. Δεν είναι τυχαίο. Και ούτε τυχαίο είναι που σήμερα σε εχθρεύονται αυτοί οι άνθρωποι και σε λιώνουν αυτοί οι άνθρωποι με υπονόμευση και πάντα από πίσω, ποτέ μπροστά γιατί μπορούν να σε αντιμετωπίσουν. Λέω λοιπόν ότι είναι φοβισμένα ανθρωπάκια. Μόνο υπονόμευση και δολιότητα. Να μου τα πούνε εμένα, να έρθουν μπροστά, να τους πω τι έχουν κάνει και γιατί το έχουν κάνει. Και να μας πούνε και τι θέλουν από εμάς. Και ποιος τους πείραξε. Έχουμε γράψει τίποτα εναντίον τους ποτέ. Από τα αρχαία χρόνια. Όχι. Διαβάστε το Ταλμούντ να μάθετε. Διαβάστε το Ταλμούντ. Το σπέρμα του Έλληνα είναι σπέρμα του κτίνου. Ντρέπομαι που είναι υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν τέτοια λόγια. Ακόμα και για τον παγκόσμιο ιστορία των ανθρώπων γράφουν οι Εβραίοι. Όταν σκοτώσει Έλληνα, λέει, δεν είναι φόνος. Τι λέτε, ρε παιδιά. Και αυτοί έχουν κοινωνία, οι άνθρωποι είναι πολιτείες. Και μιλάνε μόνο για Έλληνες. Δεν μιλάνε για άλλους λαό. Και από τα χρόνια τα πανάρχια μας λένε εθνικούς. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι αυτοί είναι ανεμομαζέματα, Εβραίος γνωστοί όπου είναι, ενώ εμείς είμαστε έθνος. Στο λένε. Και γιατί παντί σου σε λένε, είσαι έθνος. Γιατί με κυνηγάνε, τι του κάνει, τι του έχω πάρει. Αφού μόνο πήραν από μένα και μπορούν να συνεχίσουν να ζουν μαζί μας. Τι θέλουν λοιπόν. Άρα ποιος κυνηγάει ποιον. Οι κυβερνήσεις μας δεν είναι όλοι αλλογενείς και Εβραίοι. Γιατί σε δυναστεύουν συνέχεια. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Σκεφτείτε το. Άρα τι μαζεύουμε τους Έλληνες. Θα μου πείτε τώρα λοιπόν ότι υπάρχουν και κάποιοι Εβραίοι οι οποίοι δεν έχουν σχέση μόνο σε αυτές τις οργανώσεις. Να έρθονται στην πολιτεία μας γιατί δεν έρχονται. Εμείς καλούμε ανθρώπους, κουλάμε τους πάντες. Καλούμε από τη Ζυρίχη να ενωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτοί που θέλουν να ζήσουν και αυτοί που ξέρουν την αχυσία τη ύπαρξη των ανθρώπων. Τους λέω λοιπόν ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Στις τράπεζες υπάρχει χρυσός. Εκτός από τις τράπεζες, οι τράπεζες είναι νεότερες. Όλοι οι παππούδες σας και όλοι οι τεράστιοι έχουμε τράπεζες παντού. Έχουμε τράπεζες με στη χθόνα. Τεράστιες. Δεν μπορούν αυτοί να κουμπίσουν. Σου είπε κανείς ότι τα ζώα τους αφήνουν οι δικοί μας να κουμπίσουν όπου δεν θέλουν οι δικοί μας. Σε ρωτάω. Ξέρετε πόσα μέρη πηγαίνουν Αμερικάνοι, Ρώσοι, αρχαιολόγοι να κουμπίσουν δίθεν αρχαιολόγια. Τι απαραίτητε δεν υπάρχουν. Πιάτσικο είναι. Πιάτσικο. Γιατί δεν πάνε αλλού να βρούνε. Μόνο στην Ελλάδα πάνε. Γιατί έχει κάπου αλλού. Και όπου υπάρχει ελληνικά. Ίγκα δεν είναι δική σου. Τι νους είναι. Ινδιάνοι δεν είναι δική σου. Ινδιάνοι. Τα παιδιά του Δία. Τυχαίο γι' αυτό. Ή που όλε οι γραφέ των Ινδιάνων είναι στα ελληνικά. Άζει βέβαια η προφορά. Εντάξει και μέσα στην Ελλάδα μα. Εγώ φεύγω από την Αχαΐα, πάω στην Κρήτη και δεν συνόμαστε στο βουνό με τον παππού το κρητικό. Αλλά και στην Κύπρο να πάω, πάλι δεν συνόμαστε. Έχει άλλη διάλεκτο. Μα μέσα στην ίδια χώρα έχουμε 50 διαλέκτους. Ανεβαίνεις στην Άρτα, είναι άλλη διάλεκτος. Ανεβαίνεις στον Εύρο, είναι άλλη διάλεκτος. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν σου μιλήσει κάποιος ποντιακά, θα καταλάβεις ποντιακά τι σου λέει. Εδώ ρε παιδιά. Τα ίδια, στο ίδια σχολεία δεν πηγαίνουμε όλοι. Σε όλη την Ελλάδα. Βλέπεις τώρα το δάσκαλο. Στην Άρτα. Στην πρώτη δημοτικού, αλλά μέχρι την πρώτη δημοτικού έχουν μάθει τα παιδιά. Από τη γιαγιά, από τον παππού, από το σπίτι. Του μαθαίνει απλά πράγματα. Κο και ο κο. Τα και άτα. Όλο μαζί. Κοσάρα το λένε οι πόντι. Δεν το λένε κότα. Στην Άρτα τώρα του μαθαίνει η γάτα. Γά και αγά. Τι και άτα. Όλα μαζί. Κατσούλα. Μα δεν κάνει γάτα, δεν κάνει κατσούλα. Αφού έτσι το έχει μάθει. Αλλά λοιπόν θέλω να πω ότι πολιτισμικά και πολιτιστικά, αν το θέλετε, η γλώσσα σε κάθε μέρος του τόπου υφίσταται.
Φανταστείτε τώρα λοιπόν οι Ινδιάνοι οι οποίοι έχουν ελληνική γραφή, αλλά οι λέξεις τους άμα τις αναγγίσουμε δικές μας είναι. Όλα είναι από την ελληνική. Κοίτα πόσο τεράστιος είσαι. Όλο αυτό σήμερα πρέπει να μαζευτεί. Και το ρωτάει μου. Αν είμαστε αγαπημένοι, για την ύπαρξή μας, να μάθουμε από πού είμαστε, να μπούμε στην οντολογική μας θέση. Αν δεν μπει στην οντολογική σου θέση εδώ που έρχεσαι, πού ανήκεις, ποιοι είναι οι πρόγονοι σου, ποιος πιστεύει ότι οι πρόγονοι του εδώ μέσα είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Νόε και ο Κάθε Γιαχβέ Χιμπατζής. Πέστε μου, με την τεράστια ιστορία μας. Πιστεύει κανείς ότι εμάς είναι αυτοί οι προγονείς μας? Όχι βέβαια. Δηλαδή οι προγονείς μας εμάς είναι βασιλιάδες, ρε παιδιά. Εμείς είμαστε απογονείς. Εγώ, δηλαδή μου πήγαινε εκεί. Εμένα κάτι με στέλνουν εκεί, ρε παιδιά. Εγώ έχω βασιλιάδες. Με στέλνουν στον Οδυσσέα. Δεν με στέλνουν στον Αχιλλέα, τεράστιο. Δεν με στέλνουν στους Έλληνές μου. Δεν έχω εγώ πρόγονους τεράστιος. Δηλαδή μεθαύριο θα με στείλουν στον Ατατούρκ σε χίλια χρόνια. Δεν θα με στείλουν στον Κολοκοτρώνη και στον Καραϊσκάκη. Ή θα πάω στον Εντρογάρ για τον πρόγονο. Θα δοξάζονται σε χίλια χρόνια. Αν τους αφήσουμε ακόμα, στις κηδείες θα λένε να πάμε στην αγκαλιά του Ατατούρκ. Λάθος το λέω. Κύριε, πρέπει να ξέρουμε τις θέσεις μας, ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και σήμερα μας επιβάλλουν όλες αυτές τις αηδίες. Και μέχρι εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο στόπ. Και πρέπει να οργανωθούμε. Όλοι έχουν κλάδο, σωστά. Οι Έλληνες ένα μεγάλο συνέδριο οργανωμένο, δυνατό δεν έχουν. Έχει, λέει, ο Σύλλογος Κριτών. Πάλι διέρες. Ο Σύλλογος των Ποντίων, των Αρκάδων, σε κόβει κομματάκια, ρε. Λες και ο Πόντιος δεν γίνει Έλληνας από τον Πόντο. Ο Κύπριος, λέει, είναι Κύπριος. Α, δηλαδή, ο Έλληνας στην Κύπρο. Ωραία. Ο άλλος στην Ιωνία. Έχουμε 25 εκατομμύρια αδέρφια Έλληνες στη σημερινή εταιρεία Τουρκία. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα θέσω για να μπούμε και λίγο στους ιστορικούς στο μάτι. Οι Τούρκοι. Ποιοι Τούρκοι? Αφού έχουμε ένα Βυζάντιο, 1453 πέφτει η Κωνσταντινούπολη, σωστά. Την άλλη μέρα ακριβώς έχουμε ένα μεγάλο βασίλειο, σε εισαγωγικά. Την είπαν και αυτοκρατορία τώρα τα ζώα. Οθωμανική αυτοκρατορία την άλλη μέρα, την άλλη μέρα. Τότε προλάβανε, κανείς δεν ξέρει, ε. Τι γλώσσα μιλάγανε? Μέχρι τότε μιλάγανε όλοι ελληνικά στο Βυζάντιο. Νομίζω και είναι και οικουμενικό. Που σημαίνει από το Βυζάντιο φεύγανε οι βασιλιάδες. Όποιος ήθελε βασιλιά, εμείς δίναμε Σερβία, Πάτου, Αγγλία, Ισπανία. Εμείς δεν δίναμε βασιλιάδες, πώς ήταν, παιδιά. Το Βυζάντιο δεν έδινε. Υπήρχε άλλος βασιλιάς, άλλη αυτοκρατορία να δίνει βασιλιάδες. Ούτε οι Κινέζοι δεν είχαν. Ποιος έδινε, οικουμενισμό δεν είχαμε τότε. Πέστε μου, στο Βυζάντιο οικουμενισμό δεν είναι. Okay. Άρα όλοι μιλάγανε ελληνικά, έτσι είναι. Και διδάσκονταν ελληνική και μόνο ελληνικά μιλάγανε. Σωστά. Ωραία. Την άλλη μέρα, το 1453, και οι Τούρκοι. Τι μιλάγανε οι Οθωμανοί? Δεν μου απαντάτε. Άρα δεν υπάρχει τουρκική γλώσσα, έτσι. Τίποτα. Τι στο διάλογο μιλάγανε? Τα παλιά Φυρμάνια τι έχουν, ξέρετε? Αράβικα. Και δεν μιλάγανε καμία άλλη γλώσσα. Επειδή ήταν μουσουλμάνοι, μιλάγανε αράβικα. Είχε καθιερωθεί στην αυτοκρατορία η αραβική.
Πότε έχουμε τουρκική γλώσσα. Το κάνω προς το τέλος, γιατί δεν θα μπορέσω. Και ακούω κανένα συνέχεια που λέει, τόσα χρόνια οι Τούρκοι εδώ. Τόσα χρόνια οι Τούρκοι εδώ, ναι. Μας αφήσανε οι Τούρκοι και ως λέξεις. Αφού δεν υπήρχε τουρκική γλώσσα. Τι μας αφήσανε. Τη δημιουργήσαν τη γλώσσα. Με αρχαία φλωμανδικά. Αλλάξαν τις ομολογίες, αλλάξαν τα γράμματα. Αυτή θα λέτε. Σε 25 χρόνια καθιερώθηκε. Στα 25 χρόνια δεν ξέρουμε εμείς τι είναι. Σαν να πάρουμε την ελληνική και να αλλάξουμε εμείς την μπροστά με την πίσω συλλαβή. Και το θέλω θα λέγεται λόφε. Άμα το μάθεις έτσι, έτσι θα το λες. Έτσι θα το ζητάς. Τι δεν κάνει κανένα περίεργο δηλαδή. Άρα για ποια τουρκική γλώσσα μιλάμε. Για ποια Τουρκία μιλάμε. Και πότε γίνεται η Τουρκία. Ο Ατατούρκ καθιερώνει, άμα το θέλετε, την τουρκική γλώσσα. Και σημαίνει και γάιδρο το λένε οι Τούρκοι. Άρα δεν δέχομαι κάποιους που λένε, μας έχουν αφήσει εδώ. Βρε, τι αμορφώσα. Τι να σου αφήσει, αφού δεν υπήρχε, τώρα έγινε. 400 χρόνια δεν μιλάγανε. Τι τουρκική σου άφησε. Και τα Πυρμάνια είναι στα Αράβικα. Άρα πια γιατί τα τουρκική γλώσσα. Πόσο παραμύθι φάγανε. Ήσαν εκείνο όταν ήμουν μικρός, γιατί είμαι στα 50 τώρα. Διάβαζα στα θρησκευτικά. Σκοτώναν τους χριστιανούς και είχαν κατακόμματα. Τι ήταν οι χριστιανοί, σκοτώναν. Ποιος. Δεν απαντάει κανένας θεολόγος. Ποιος σκότωνε τους χριστιανούς. Καθίστε. Γιατί δεν απαντάτε μου. Βέβαια, δεν σκοτώνανε ρε χριστιανούς. Έλληνες δεν σκοτώνανε. Και τις κατακόμες τις είχαν οι δικοί μας να χώνονται μέσα για να μην τους βιάζουνε, τους λιώνανε. Οι Σκυθόπολοι τι ήταν 19 εκατομμύρια γενοκτονία. Αυτή κι αν είναι γενοκτονία. Στα 20 σκοτώσαν τα 19. Και δεν έχει μιλήσει κανένας, μου ρε. Τόσο αίμα έχουν οι δικοί μας άνθρωποι. Και δεν μιλάει κανείς, γιατί πέρασε καιρός, ε. Όπως και το 40 μας εκτελέσαν οι Γερμανοί, εκτελέσαν 600.000 δικούς μας. Σκοτώθηκαν 1 εκατομμύριο και πείνασαν και διαλύθηκε η χώρα μου όλη. Πήρανε δάνειο οι Γερμανοί. Δεν είχαμε το δάνειο να το πάρουμε οι Γερμανοί. Αφού το φτιάξαμε εμείς το 32 για 50 εκατομμύρια. Μέχρι το 38 είσαι πτωχευμένος για 50 εκατομμύρια δολάρια. 1,5 δις και μετά μέχρι 3,5 δις που πήρανε οι Γερμανοί δάνειο. Αν δεν τα είχε η Ελλάδα, τα πήρανε οι Γερμανοί. Άρα τα είχε η Ελλάδα. Άρα πτωχεύει στη χώρα για 50 και εμένα και η Ελλάδα έχει 3,5 δις. Ωραία. Θα ξεχάσουμε τα πάντα. Να ξεχάσουμε και 600.000 εκτελεσμένους. Να ξεχάσουμε. Δηλαδή, αν μας εκτελέσουν τώρα, να μας ξεχάσουν οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Είναι πολύ ο καιρός τώρα από το 45, ε. Τα 50 χρόνια ξεχνάμε. Όχι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τίποτα, κύριε. Πρέπει να θυμόμαστε τα πάντα. Και τις γενοκτονίες μας. Και το αίμα των προγόνων μας. Και αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτό θα το κάνουμε μόνο σαν Έλληνες. Ούτε σαν σύλλογοι κριτικών, ούτε σαν σύλλογοι αρχαιών, ούτε σαν ποντίων. Γιατί είμαστε όλοι Έλληνες. Άρα δεν μας ενδιαφέρει το τοπογραφικό διαμέρισμα που έμεινες μεγάλωσες. Είσαι Αμερικάνοι, εγώ είμαι στην Αμερική, εγώ είμαι στην Ελβετία. Καλά είμαι εγώ μόνο. Δεν είσαι καλά, πού είσαι καλά. Τι εννοείς είσαι καλά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενώσουμε τον Ελληνισμό. Ό,τι έχει γίνει δεν θα ξεχάσω τίποτα. Και ότι είναι δικό μου θα τα πάρω όλα. Και για να τα πάρουμε όλα, θα κάτσετε απέναντι όλοι και θα μαζευτείτε. Χωρίς καμία θρησκευτική διαφορά. Τα ψέματα που μάθαμε, αποδεδειγμένα πια, θα πρέπει να βγουν στον αέρα. Γιατί ο μουσουλμανισμός μόνο μου, άμα γεννήθηκε το 480. Θρησκεία έγινε το 700. Ποιος είχε γεννήθει. Ποιος. Κανένας. Και το ίδιος όλος ο μουσουλμανισμός, προπάτορες των μουσουλμάνων για να ξέρετε, είναι πάλι Αβραάμ, Ισαάκ και του Ιαχβέ το πανηγύρι. Τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη, θα κουτουλάγανε οι πλανήτες. Δεν ζείτε από τύχη. Και ούτε από τύχη είστε εδώ ανάμεσά μας σήμερα. Εσείς φτάνετε. Καθένας θα γίνει πυρήνας. Φτάνει η μονάδα. Η μονάδα είναι ένας και η μονάδα είναι όλοι. Μην αγχώνεστε. Που δεν είναι πολύ. Τώρα δεν είναι. Γίνεται. Φουντώνει παντού. Βάλτε τις καρδιές σας κάτω να ενωθούμε να γίνουμε ένα σώμα σε όλο τον πλανήτη. Όλο από εδώ και πέρα το μέλημα των Ελλήνων θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κάστρο έξω από τον πλανήτη. Έξω από την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι παντού, οι Έλληνες είναι παντού και θα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι τα γραφεία σας έτοιμοι και να είστε έτοιμοι. Στην αλήθεια την πραγματική που έχουν οι άνθρωποι, οι Έλληνες με όλα σας τα δικαιώματα. Γραφείο στην Ελβετία αύριο το πρωί να περνάτε χαρτιά και έγγραφα και να ξέρετε την αλήθεια. Πέστε και ενημερώστε τους Ελβετούς, όχι μόνο τους Έλληνες. Μαζεύτε τους Έλληνες που αν το θέλετε είναι ο πυρήνας, το κοσμικό πυρ, αλλά και τους άλλους. Δεν ξέρετε ποιοι είναι Έλληνες. Δεν τους ξέρετε που στην Ελβετία είναι Έλληνες. Γιατί οι Δωρείς λένε είχαν κάθοδο. Άντε ρε, από το Βόρειο Πόλο κατέβηκαν οι Δωρείς. Τόσο ζώα. Τι έχουν γράψει. Δηλαδή οι Δωρείς είναι η Πελοπόννησο. Λακεδαιμόνη είναι Δωρείς, Αχαιοί, Ηλίσσο, όλοι οι Πελοπόννησοι Δωρείς.
με το πονίδι, από εκείνα χέρι, από εκείνα και δαιμόνι. Άρα να έχουν κάθοδο να πάνε πού είναι. Γιατί τους αφήσαμε και κανένας ιστορικός δεν είπε ότι οι Δωρείς έχουν άνοδο και δεν έχουν κάθοδο. Να πάνε πού, να πνιγούνε στο Λιβικό Πέλαγος οι Δωρείς. Πού στο διάλογο να πάνε οι Δωρείς. Αφού οι Δωρείς πρώτοι στην Πελοπόννησο είναι. Αρκάδες είναι. Και ανεβαίναν. Και πάτε στην Κλασκόβη θα καταλάβετε τι σημαίνει λοιπόν ελληνισμός. Τραβάτε στην Κλασκόβη. Τραβάτε στη Σκωτία. Σπάνε, διανύουν και πάντα κείς. Μιλήστε για τους Κέλτες. Ποιοι ήταν οι Κέλτες, δεν ήταν οι δικοί μου οι Κέλτες. Α, οι Σάξονες. Όχι, οι Σάξονες δεν είναι δικοί μου, εντάξει. Μετά γίνανε Σάξονες. Άρα σφάξουν τους Κέλτες και μετά μπήκαν ότι είναι Σάξονες. Ο βιασμός των Μογγόλων και τους κάνανε Αγγλοσάξονες. Και εκεί που ήταν οι Κέλτες, οι δικοί μου. Σκάμουν στην Αγγλία, τι βρίσκουν. Σκάψανε στη Γερμανία, μωρέ. Απάνω στο λιμάνι και βρήκανε κρητικά αρχαία. Γιατί. Άρα οι Δωρείς έχουν κάθοδο. Και οι άλλοι πήγανε στο διάλογο κάτω στην Καλή Ελπίδα, ε. Μέχρι που σκάβει ο Πούτιν σε όλα τα λιμάνια που σκάβει, βρίσκει ελληνικά σε όλη τη Ρωσία. Μα η Μόσχα το 1400 ήταν τρία σπίτια. Τρία σπίτια το 1400. Και σήμερα 19 εκατομμύρια. Με τι χτίστηκε ο πλανήτης. Αλεγάτρο Ρώσων. Τι παρήκαγαν. Πώς στήσανε. Κοιτάτε ποιοι είστε. Ελάτε να μάθουμε τα μυστικά ποιοι είμαστε. Και αυτό θα το κάνουμε να ενωθούν. Η πληροφορία να φεύγει. Θα μάθετε πολλά πράγματα τα οποία είναι αλήθεια δικά σας. Και θα πηγαίνετε σε νοητική αλήθεια. Άρα, οτιδήποτε δεν είναι αποδείξιμο μέσα από τη λογική, με την αποδεικτική διεργασία, δεν το βάλεις. Σούπα, μου πες πιστεύω. Πίστη δεν υπάρχει για μένα. Η πίστη σκότωσε τη λογική. Γι' αυτό και σήμερα όλοι μιλάνε για το συνέστημα. Διαχείριση συναισθήματος και πιστεύω. Ωραία, σου λέω ότι έχω 50 ευρώ πάνω. Το πιστεύεις. Δεν το πιστεύεις, τι έκανες. Κάντα δείξτε. Τι? Κάντα δείξτε. Ναι, μόλις το βγάλεις και το δείξεις, δεν πιστεύεις, ξέρεις. Τότε δεν το πιστεύεις. Τότε δεν το. Άκου τώρα λοιπόν τι παίζουν με τις λέξεις. Τότε δεν το πιστεύεις. Τότε το ξέρεις. Δεν το πιστεύεις. Πιστεύεις όταν δεν το ξέρεις. Εδώ είναι η διαφορά. Πιστεύεις όταν δεν ξέρεις. Μόλις με ψάξεις και δεις ότι έχω 50 μόνο και δεν έχω ούτε 200 αλλά ούτε και καθόλου, τότε ξέρεις. Μπράβο. Απόδειξη, απόδειξη. Μόλις το ξέρεις, δεν το πιστεύεις. Όταν το ξέρεις, δεν το πιστεύεις. Πιστεύεις όταν δεν το ξέρεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης. Το πιστεύω, αλλά δεν το ξέρεις. Σου λέω, έγινε αυτό. Δεν το πιστεύω. Λέει αλήθεια, αυτό είναι καλό και δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχει. Την ώρα που θα σου αποδειχτεί και θα το δεις και είναι μόνο αυτό, τότε δεν πιστεύεις, ξέρεις. Και εγώ ζητάω από όλους εσάς να μην πιστεύετε. Γιατί μέχρι τώρα πιστέψαμε χιλιάδες ψέματα και για την ίδια μας την ύπαρξη. Και σας λέω, από εδώ και πέρα ζητήστε αποδείξεις σε όλες σας τις ψήφες και θα δείτε ότι αυτοί θα ανατώνονται. Και εσύ ό,τι σου λέω, δεν σου λέω να πιστέψεις, σου λέω να ξέρεις. Έλα να σου αποδείξω, σου αποδεικνύω. Και την ώρα που βλέπεις όλες τις αποδείξεις λες, δεν το πιστεύω. Πρέπει να σε πάμε τις κλωτσές, έτσι. Πρέπει να σε δίνω, γιατί παιδί μου, έλα εδώ, να, αυτό είναι. Είναι σαν να σου δίνω την υπογραφή σου και μου λες, δεν το πιστεύω. Περνάει το. Και δεν είναι και δικό μου. Και μου δεν το πιστεύω. Αυτό είναι τρελό. Και τι πιστεύεις, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι αυτό είναι το άλλο το οποίο δεν το ξέρεις, αφού σου δίνω τις αποδείξεις. Εκεί φτάσαμε. Από την πολύ την πίστη να μην πιστεύεις το πιστεύω σου. Είναι άλλο τρελό αυτό. Αγαπητοί συνέλληνες, αυτό που έχω να δηλώσω είναι και το εξής. Ξέρετε, εγώ δεν είπα να κάνετε αυτό. Σας έδειξα τι να κάνετε, αφού το έκανα πρώτος. Τα βάλαμε όλους. Ξέρετε ότι από την ώρα που έστησα τα πόδια μου και είπα είστε απέναντί μου όλοι, ή θα γίνει αυτό που πρέπει, ή αλλιώς θα πάμε σε πόλεμο, το είπα και το έκανα. Έκτοτε μου επιτίθονται όλοι και με κυνηγάνε τα πάντα. Κλειδώνει ο λογαριασμό. Δεν με αφήνουν να μπω στι τραπεζέ μου. Δεν με αφήνουν να μπω σε θηρίδε. Δηλώνω ότι έχουμε θηρίδε μεγάλε στην Ελβετία και δεν μα αφήνουν να μπούμε μέσα, χωρί κανένα πρόσχημα. Αυτό μου τρώει χρόνο, το οποίο δεν με αφήνουν να πάω ούτε στα λεφτά μου ούτε στον πλούτο μου. Κάποια στιγμή θα βγουν μεγάλε αλήθειε. Όμω έχουμε μια πολύ μεγάλη τεχνική, στρατηγική και παγκόσμια. Θέλω και ζητάω, σα ζητάω, γιατί αν δεν ζητήσει τη βοήθεια, δεν κανένα. Σας ζητάω να ενωθείτε, να φτιάξετε
το μεγάλο έθνος και να είναι πραγματικότητα της Ελλάδος σε όλο τον πλανήτη. Στην Ελβετία, στην Αμερική, παντού, στην Αμερική. Το χρωστάμε. Είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Εγώ δεν θα κάνω πίσω. Μπήκα απέναντί τους. Ό,τι δεν είναι αληθινό και ό,τι μου ανοίγει θα το πάρω. Δεν με νοιάζει κανένα συμφέρον. Ούτε βλέπω Αμερική, ούτε Ρωσία, ούτε τίποτα. Εγώ βλέπω το συμφέρον του ελληνισμού και μόνο. Δεν κάνω πίσω σε τίποτα και ούτε ποτέ θα κάνω συμφωνία μαζί τους. Είμαι μόνο ότι είναι για την Ελλάδα, για το δίκαιο, για τον πλούτο και για τον άνθρωπο. Σας λέω όμως ότι έχετε τεράστιο πλούτο, ελάτε να το διαχειριστείτε. Γι' αυτό και μπήκαν και οι αξίες τώρα. Με τι θα διαχειριστείτε? Θέλετε, δεν θέλετε, η λύση και ο μονόδρομος είναι εκεί. Θα πρέπει να ενωθείτε μαζί με όλους τους ανθρώπους και θα γίνουμε ένα. Ο μεγάλος ο πόλεμος θα γίνει με τους ανθρώπους και με τους μη ανθρώπους και επικυρίαρχους. Οι άνθρωποι θα πιτανεύσει η λογική τους και θα ενωθούν. Έγινε, γίνεται. Είναι θέμα χρόνου. Όσο εσείς θα το τρέχετε και θα αφυπνίζετε κόσμο, θα ενώνεστε. Θα ενώνεστε για ένα μεγάλο τεράστιο αύριο πραγματικά ανθρώπινο. Να μην ξαναδηλητηριαστεί το νερό μου, ο αέρας μου να είναι καθαρός, τις χώρες μας να τις διοικούμε και να μην νομίζουν ότι μας διοικούν. Τα ζώα. Και το δηλώνω τα ζώα. Είναι το άλλο DNA. Δεν είναι το δικό σου. Ξέρετε, έχουμε τεράστια τεχνολογία και αυτό με το DNA θα σας το καλύψω. Οι πόντες και η Εκκλησία έβγαλε τις καινούργιες, τις νεότερες τράπεζες και τόπο. Το 1000, 1050, 1100 η Εκκλησία ξεκίνησε και έφτιαξε τις τράπεζες. Και είμαστε στην έδρα, στη μαμά. Γιατί έχουμε και πάπα, 1050 πότε έχουμε πάπα. 1100 έχουμε πάπα. Ο Πάπας έρχεται λοιπόν και στείνεται όλο το δαιμονικό στο Βατικανό. Φυσικά δεν υπάρχει αυτό το ζωτικό που λέγεται Πάπας έτσι. Από πίσω είναι άλλες οι δυνάμεις τους. Ο Βάλ καλά κατοικοεδρεύει και εκεί και στο Άγιο Όρος. Θα τα βρούμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα λοιπόν φτιάχνει τις τράπεζες και τον τόκο 10%. Πάλι 10% έχει σχέση με τους Εβραίους, το ένα στη δεκάτη. Θυμηθείτε το 10%, είναι πάντα εκεί και περιμένει. Γι' αυτό και η αναπαραγωγή γίνεται πάνω από το 10%. Δηλαδή έστω ένα 10% έχει και τον πλούτο του 100. Το DNA λοιπόν πώς γινόταν? Πήγαινε στο ναό, γι' αυτό και θα δείτε τα κάθετα των υποτών, είναι στη Ρόδο, είναι στη Λίβανο, είναι παντού σε όλη την ελληνική επικράτεια για να ελέγχουν όλες αυτές τις κινήσεις. Η μπάτση και τον πλούτο τον διαχειρίζονται οι πότες. Πήγαινε λοιπόν στο ναό, εκκλησία δηλαδή. Έδινε 1000 λίρες από την Ελβετία ή από την Αγγλία ή από την Βουδαπέστη να πα στην Τουρκία, στην σημερινή Τουρκία, κατεχόμενη. Στην Ελλάδα, στην Ιωνία, παντού να ψωνίζεις ό,τι θέσει στην Αίγυπτο. Για να μην κουβαλάς 1000 λίρες και σε κλέψουν, πήγαινε στο ναό αυτές τις 1000 λίρες, υπόγραφες στο χαρτί, έβαζες μια υπογραφή και μια σταγόνα αίμα. Έφευγες και πήγαινες με το ίδιο χαρτί με αυτό, άρα αυτό δεν το κλέβει κανείς. Όποιος και να το κλέβει κανείς δεν μπορούσε να εισπράξει τα λεφτά, όχι γιατί ήταν η υπογραφή σου, γιατί ήταν η σταγόνα το αίμα. Ούτε φωτογραφίες είχαν τότε, ούτε τίποτα. Ούτε πιστευόσατε δακτυλικά αποτυπώματα. Κάτι είχαν τότε, λίγο μελάνι, γιατί δεν κάνανε έτσι. Αλλά σήμερα εμείς έχουμε πέσει έξω, είμαστε πιο μάγκες εμείς και οι ταυτότητες έχουν δακτυλικά αποτυπώματα. Ακούστε. Πήγαινε λοιπόν κάτω στον άλλο ναό που ήθελε να πάει στην πόλη, στη χώρα που ήθελε. Πήγαινε στο ναό πάλι, έδειχνε το χαρτί και υπόγραφε πάλι, έβαζε μια υπογραφή και μια σταγόνα αίμα και μια δήλωση που έλεγε: εάν το αίμα αυτό δεν γίνει δικό σου, το χέρι του Θεού θα σου πάρει το κεφάλι του, έλεγε ο υπότης. Αυτό κύριε ήταν DNA το 1000. Την άλλη μέρα πήγαινε αφού το εξετάζαν αυτήν το ίδιο αίμα. Πού ξέραν αυτοί τι ήταν το ίδιο αίμα με την πρώτη υπογραφή? Να οι αποδείξεις κύριε. Που το ξέρανε, ξέρανε να κάνανε άλλη DNA κύριε. Και όχι το 2004 που μας είπανε βρήκαμε το DNA. Και πήγαινε μετά την ευρήμερα, έπαιρνε τα λεφτάκια του. Και του κρατάγε ο ναός 10%. Και ψώνιζε από εκεί και τα έφερνε εδώ. Κοιτάτε ωραίες δουλίτσες. Άρα οι εκκλησίες έχουν τα δικαστήρια που ποτέ δεν τα αφήσαν και σήμερα οι εκκλησίες κάνουν. Τα δόγματα εννοώ. Δεν έχει σημασία τώρα αν είναι η Μασονία, αν είναι η Λουμινάτη, αν είναι οι τάγματα ασφαλίτες οι άλλοι. Αλλά δογματικά είναι τα δικαστήρια πάλι, δεν τα αφήσανε ποτέ. Ο Φουκαράς, ο Ναπολέων, ο Έλληνας. Ξέρετε ότι ο Ναπολέων είναι Έλληνας. Ωραία. Ο Έλληνας έσφαζε τα παπαταριά που είχαν σκίσει τον κόσμο. Και αναγκαστήκανε μετά να φτιάξουν δικαστήρια. Και γι' αυτό και οι δικηγόροι στον πλανήτη μας είναι φρέσκοι. Μετά το 1775 του Ιλουμινάτη, 1860 έχουμε δικηγόρους. Πριν δεν είχαμε δικηγόρους, κάναμε κομμάτι παπαδεσμόνιους.
Βέβαια και τώρα που έχουμε, γι' αυτό πήγαμε στο διάλογο και πολύ, για τους δικηγόρους, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκη τι έγινε από τότε. Σήμερα ρε κύριε, θέλει να μου πει λοιπόν ο πλανήτης με τόση τεχνολογία. Δεν μπορούμε να κάνουμε DNA στις ταυτότητές μας. Οπότε να έχουμε το DNA στις ταυτότητά μας και να μην ξεκλέψει κανένας. Ούτε μουστάκι να βάλω και κεφάλι να αλλάξει εν τω μεταξύ. Με το DNA στις ταυτότητα δεν ξανακλέβει κανένας. Ούτε αποτυπώματα, ούτε τσιπάκια. Γιατί να πάει τσιπάκι, ρε κερατά. Να βάλουμε στην ταυτότητα ένα DNA. Πιστοποιείς, δεν υπάρχει άλλο με το δικό σου DNA. Είναι μοναδικό. Γιατί δεν το κάνουμε, ρε παιδιά. Εμείς θέλουμε. Αυτή γιατί πάει σε τσιπάκια. Να πάμε σε ένα DNA, όχι γιατί το DNA. Άμα θα έχω τα στοιχεία, θα δούμε ποιο είναι άνθρωπο και ποιο δεν είναι. Δεν σα βάζει σε μεγάλη περιπέτεια στο μυαλό. Ωραία, χίλια χρόνια πριν δεν είχατε DNA. Σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε ένα DNA. Και η ταυτότητά μου είναι DNA. Τσακ! Αρτεμίση ώρα. Πήρε ταυτότητά μου, δεν είσαι αρτεμίση ώρα, είσαι αυτό. Όλα εδώ. Γιατί ρε κύριε δεν έχουμε DNA τώρα με τόσο μεγάλη τεχνολογία. Και βάλε τσιπάκι και φάρε άμκα και φέρετε αυτό και βάλε αυτό και βάλε εκείνο και τελικά μακαρδιά τσιπάκι. Α πάμε σε DNA, στο λέμε εμεί. Έλα κύριε. Και την ώρα που είναι ταυτότητά μου έχει αυτό το DNA, επειδή θα γίνει τεράστια η βάση των δεδομένων, είναι σαν το AIDS τώρα. Σήμερα το AIDS έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα αφού τους έχουν, όλους τους έχουν κάνει με HIV, με AIDS, ότι πας σε ένα μηχάνημα στο νοσοκομείο, ακουμπάς λίγο μια σταγόνα και ξέρει ακριβώς αν είσαι ή δεν είσαι, επιτόπου. Δηλαδή σου λέει το μηχάνημα, είσαι ή δεν είσαι. Σε τέτοια επίπεδα θα φτάσει ταυτότητα από τις μεγάλες βάσεις δεδομένων. Δηλαδή να σε λέξει αστυνομία, δεν θα σου κάνει απλά. Τσαπ, λίγο σάλι. Ναι, είσαι αυτός, α, δεν είσαι, έλα μέσα. Γιατί δεν το κάνουμε DNA, κύριοι πολιτισμένοι, και άμα μας βάλουν να τσιπάνε, θα μας γεμίσουνε. Για να μάθουμε λοιπόν όλα στο DNA. Το ζώο έχει πάντα ζώδιο DNA. Οπότε θα δούμε τις βάσεις δεδομένων όλων. Έτσι θα έχουμε τεράστια στοιχεία στα χέρια μας, ποιος και τι είναι ένας άνθρωπος. Δεν θα μας χαιρετάσει, δεν μας λες ότι πάνε, μας τα ξέρουμε. Τώρα δεν ξέρετε, κρύβεται. Κρύβεται μέσα στα ελληνικά ονόματα, κρύβεται μέσα στην ανθρώπινη φιγούρα, την οποία δεν είναι. Κρύβονται πολλά. Με ένα DNA το καθαρίσαμε τον πλανήτη. Ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Από εκείνη αυτή, από εκείνη εκείνη. Αυτό δεν συμβαίνει. Σωστά. Και έρχεται ο καθένας και σου λέει ναι, ναι, ευγένεια. Δεν γίνεται να το καθαρίσουμε το πιάτο. Γιατί εμείς βάζουμε στο πρόγραμμά μας καθαρά DNA για την ηθαγενειά μας. Ναι, μαζί με την ηθαγένεια πονάει αυτό. Γιατί μαζί με την ηθαγένεια θα πάρει μπάλα και άλλα πράγματα. Αν εμείς καθιερώσουμε για την ηθαγένεια το DNA, έλα από ο πλανήτης θα πάρει το DNA μετά και θα εμφανιστεί ό,τι έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε παντού βάσεις οι Έλληνες. Και οι Έλληνες είναι παντού. Και πρέπει γρήγορα να μαζεύετε τα αδέρφια σας κάτω από την ίδια. Όχι ιδεολογία. Ύπαρξη. DNA. Πόλεμο, άμα το θέλετε. Πραγματικά πόλεμο της ύπαρξής μας. Και ο πλούτος, άμα το θέλετε, στην ύπαρξή μας είμαστε. Αλλά και επειδή ο κόσμος βλέπει πιο πολύ στα χρήματα, εντάξει, λέτε να μοιραστούμε. Αν δεν μαζευτούμε όλοι μαζί, πώς θα το μοιραστούμε. Αν δεν πάρουμε την πατρίδα μας, πώς θα πάρεις το χρυσό σου, πώς θα πάρεις τα δικαιώματά σου. Σαν Ελλάδα μιλάς στην Ελβετία. Σκάσε αύριο στην Ελβετία και λες, αδελφέ, να κάνουμε ένα λογαριασμό. Τώρα δεν πάει ο Χαζάρακος από κάτω. Όλα αυτά είναι πιασμένα. Σου βγάζουν τώρα ότι ήταν ζευγάρι ο Αλέξανδρος με τον Ηφαιστείωνα και δεν μιλάει το Υπουργείο Εξωτερικών να πάει μια επιτροπή να τους σκίσει, να τους διαλύσει, να αλλοιώσει την ιστορία, να τους κάνει μηνύσεις, να τους πάει στα κεφάλια, να κάνει διαλέξεις, να γίνει να πούμε πρωτοσέλιδο. Κάθονται εδώ και λένε ναι. Και εκπροσωπούν σαν αυτοί. Και αυτή η άποψη. Και καθόμαστε εδώ από ένα μικρό κοντό μικρόφωνο να συζητήσουμε εμείς την αλήθεια. Τώρα να φτιάξουμε ένα κλαμπ μεγάλο λοιπόν για τα δικαιώματά μας, να σου πω λοιπόν τι γίνεται. Ή δεν το θέλετε. Όλα θα τα πάρεις. Θα είναι τόσα που θα ξέρεις τι να τα κάνεις. Και αυτό το παιχνίδι είναι μαζικό. Δεν είναι ατομικό. Ελάτε λοιπόν να το κάνουμε. Απ' την άλλη λοιπόν έχω να πω και κάτι άλλο σε όλους τους Έλληνες, γιατί κι εσείς, όπως είπε και ο Βασίλης, έχετε έρθει γιατί στη χώρα, στη μητέρα πατρίδα, είναι τόσο δυναστευμένοι, αλλά εσείς φύγατε. Θέλω ο πόλεμός σας να γίνει εδώ και να ενωθεί με τους Έλληνες στην Ελλάδα και να ενωθεί με τους Γερμανούς, να ενωθεί με τους Αυστριακούς. Η Ρωσία ξεκινάει γραφεία. Θα γίνουν τρία γραφεία στη Ρωσία. Ήδη οι παλινοστούντες στη Μόσχα, στη Σταυρούπολη, στον Κάφκασο, στις έδρες τους. Παντού πρέπει να γίνει. Το μήνυμα πρέπει να το δώσετε να μιλάτε παντού. Μιλήστε για την αλήθεια, ρε. Η αλήθεια είστε εσείς. Αφού εσείς, αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει. Εμείς θα το κάνουμε. Και από σήμερα πρέπει να ξεκινήσετε να το δείτε πολύ σοβαρά. Να φτιάξετε ένα τεράστιο με δυναμική έδρα.
είτε αυτό είναι μη και ούτε δεν είναι, δεν έχει σημασία. Να μαζευτείτε. Είναι δυνατόν να μην ψηφίζουμε στη μαμά πατρίδα? Είναι δυνατόν οι Αμερικάνοι να έχουν 3 εκατομμύρια να μην ψηφίζουν οι Έλληνες από την Αμερική στην πρεσβεία? Τότε την πρεσβεία δεν την έχω. Και να ψηφίζουν οι Πακιστάνοι και οι αλλογενείς? Για κάθιστε. Ξέρετε ότι μέσα στους Ρωμά έχουν βάλει τους πόντιους. Πόσα μπορεί ακόμα να γίνουνε? Όλα αυτά θα λυθούν με τη μία. Δεν μπορεί να κάθεσαι να συζητάς τόσο μικρό προβλήματα. Όλα θα τα λύσεις με τη μία. Πάμε να πάρουμε τη χώρα. Τι θέλετε, πλούτο? Είναι τόσο πολύ που δεν θα τον είσαι να το διαχειριστείς. Και στην Ελβετία θα καταλάβετε τι θα γίνει. Και στη Γερμανία. Δηλώνω ότι η Γερμανία, η Deutsche Bank, ήδη δεν υπάρχει. Εάν θα σάξουμε προς τα πάνω και θα πούμε να κάνουμε λογαριασμό. Έτσι πολιτισμένο. Όλο αυτό το κεκαιώνα που βλέπεις, που σου πουλάει η Μέρκελ και σου μιλάει, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Είναι πίσω που κάνουν κουμάντο. Και θα δεις οι άλλοι πώς θα κάνουν στα γόνατα. Έλα ρε να πάρεις την Ελλάδα και θα καταλάβεις τι θα γίνει σε όλο τον πλανήτη. Έλα να δεις που θα έχεις έδρες. Και τα δικαιώματά σου, αλλά και που θα είσαι. Αντί οι Έλληνες να επενδύουν και να φτιάχνουν τον πλανήτη σε όλη την Ελλάδα, καθόμαστε να είμαστε εμείς οι υπερέντες πιανού. Μέχρι εδώ δεν πάει. Ελάτε να σας δείξω τον δρόμο. Έτσι. Και αυτός ο δρόμος είναι μονόδρομο. Και θα πρέπει να καταλάβετε ποιοι είστε και ποιες είναι οι θέσεις σας. Και να καταλάβετε όλοι ότι θα πρέπει να ανοίξετε παντού. Εσείς και όσοι είστε πιο όριμοι, να βάλετε τους άλλους. Όλοι έχουν την ώρα τους. Μην αγκομαχάτε που δεν έρχονται. Είναι 2.500 χρόνια τα χαράγματα. Εσείς που αντιλαμβάνεστε, θα κάνετε τα μέγιστα. Θα πιέζετε τα μέγιστα με τις αλήθειες. Δεν του λες τίποτα διαφορετικό από αυτό που είναι η ύπαρξή του. Και την τιμή των προγόνων του. Ελάτε λοιπόν να το κάνουμε όλοι μαζί. Είναι τεράστια η Ελλάδα. Είναι τεράστιος ο ελληνισμός. Είναι τεράστια η δύναμή σου. Δεν την ξέρεις εσύ όταν φοβάσαι. Να φοβηθούν οι Έλληνες, μην πεθάνουν. Ρε στέλνει ο Λονίδας. Ποιος θα πάει στον Πέρση. Αγγελιοφόρος και σηκώνει όλα τα χέρια. Γνωρίζοντας ότι όποιος πάει θα πεθάνει. Και διάλεγε δύο στην τύχη. Γιατί αυτοί που διάλεγε ήταν πήγαιναν για διακοπές, όχι να πεθάνουν. Έτσι νομίζανε. Έτσι έπρεπε. Δηλαδή ο θάνατος για τους Έλληνες είναι vacation, είναι διακοπές. Και πήγαινα στον Πέρση και τους έλεγε ο Πέρσης: καλά, αφού ξέρετε θα πεθάνετε, γιατί ήρθατε? Για να πεθάνουμε. Για να πεθάνουμε. Μα οι Έλληνες δεν γνώρισανε μωρέ φόβο το θάνατο. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν όλες οι γαμοθρησκείες να παλεύουν με το θάνατο του ανθρώπου που σήμερα είσαι η μορφολογία της ενέργειας που έχει διαλέξει ένας έτσι? Δηλαδή το λουλούδι όταν το κόβουμε, πεθαίνει το λουλούδι? Η ρίζα δεν είναι εκεί? Ή μήπως εσείς μόνο δεν ήσασταν εδώ ξανά, νομίζετε? Για θυμηθείτε όλοι από που έχουμε περάσει. Ή νομίζετε κάθε φορά όταν πεθαίνει ένας Έλληνας έρχεται κάτι καινούριο? Δεν είναι κουτί από τα τζάμπο. Είμαστε πάντα, ήμασταν εδώ. Να θυμηθείτε που ήμασταν και τι κάναμε. Και αυτός εδώ ο δρόμος, η αποστολή, θυμηθείτε. Με τους ίδιους θα ξανακλείσει ο κύκλος. Είναι ένα τα πράγματα. Θυμηθείτε όλοι να δείτε τι έχει γίνει. Μπείτε στην αλήθεια και θα μπείτε μέσα στη διαδικασία τι πρέπει να κάνετε. Ένα πράγμα. Να ενωθείτε, να μεταλαμπαδεύσετε. Και όλοι θα κάτσουν προσοχή μπροστά μας. Οι μηχανισμοί έχουν στηθεί παντού σε όλο τον πλανήτη. Στην Αμερική, με σεβασμό σου μιλάνε όλοι. Μην κοιτάς οι παπαγάλοι. Πίσω από τις κυβερνήσεις. Με σεβασμό σου μιλάνε όλοι. Σηκώστε λοιπόν το αναστημά σας μέσα στον πολιτισμό και στην αλήθεια, γιατί εμείς τα έχουμε. Και θα έχετε τα πάντα. Εάν δεν ενωθείτε και αν δεν γίνετε πολύ, δεν γίνεται να σας έρθουν μυστικά δώρα. Έρχονται δώρα. Έρχονται. Πού θα κουμπίσουν? Πού είναι οι πλατφόρμες να κουμπίσουν? Ασκηπία τεχνολογία. Πού θα κουμπίσει? Πού? Σε αυτό το παραλήρημα? Ή κάποιος που θα πουλάει τα πάντα που δεν ξέρει τις αξίες του? Ένα μήνυμα προς όλους τους Έλληνες και εσείς να μεταλαμπαδεύετε το ίδιο. Είναι η πρώτη φορά που το λάπτη ζυρίχει και δεν το λέω τυχαία. Οι Έλληνες και δύο άνθρωποι, αλλά πρώτα θα το κάνουν οι Έλληνες, γιατί εκεί είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα, σταματάνε να ταΐζουν το κτίνο. Η εντολή είναι ρητή. Μην ξαναπληρώσει κανένας Έλληνας τίποτα. Θα πεθάνει το κτίνος από τη δίαιτα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω και με ακούνε και στην Ελλάδα. Από τη Ζυρίχη το μήνυμα είναι το κτίνος που μας τρώει τα πάντα, όσο το ταΐζουμε το παχαίνουμε. Θα πεθάνει στη δίαιτα. Μην ξαναπληρώσετε κανένα ταμείο. Τίποτα. Κρατήστε τα λεφτά σας γιατί τα χρειάζεστε. Θα φτάσουμε στο τέλος. Θα πεθάνει στην πείνα το κτίνος. Αυτό θα κάνουμε.